Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα. Είμαστε καλύτερα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους που δεσμεύσατε το χρόνο σας για να παρευρεθείτε στην παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Σωτήρη Αμάραντου. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, ο Σωτήρης είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάσκει στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο και διδάσκει και στην Ακαδημία Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας. Είναι μάλιστα από τους βασικούς διδάσκοντες. Όλοι εμείς που μετέχουμε στην Ακαδημία παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα μαθήματά του και τον βλέπουμε σαν ένα δικό μας άνθρωπο, επειδή είναι και ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας. Μέσα από αυτά τα δύο βιβλία του Σωτήρη αναδεικνύεται αφενός μεν το εύρος της γνώσης του, αφετέρου οι επικοινωνιακές του δεξιότητες και μπορούμε να πούμε ότι έχει μια δεινή στοχαστική απεικόνιση όλων των θεμάτων των οποίων πραγματεύεται. Αυτά αποτυπώνονται έκδελα στο βιβλίο του για τον στοχασμό του Παναγιώτη Κονδύλη, όπου για πρώτη φορά αναδεικνύονται οι φιλοσοφικές αναφορές του Παναγιώτη Κονδύλη με το φιλοσοφικό οικοδόμημα του Σοπενχάουερ. Και αποτιμάται ως προς αυτό η πρωτοτυπία του έργου του. Διερευνάται αν η βούληση της ισχύως στο έργο του Παναγιώτη Κονδύλη εξέρχεται του φάσματος των ιδεολογιών της νεωτερικότητας και μπορεί να αποτελέσει ένα έργο για την καθολική ερμηνεία του πολιτικού φαινομένου και της εξελικτικής πορείας των κοινωνιών. Μέσα από το επιχείρημα που παραθέτει, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει και το βασικό πυρήνα της προβληματικής, τόσο του Σοπενχάουερ όσο και του Νίτσε. Τέλος, θέτει το επιχείρημα του Παναγιώτη Κονδύλη σε διάλογο με το επιχείρημα της κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας, ώστε να διαβγαστούν οι διαφορές τους. Με την ευκαιρία αυτή να ενημερώσουμε ότι είναι και προς έκδοση το τρίτο βιβλίο του Σωτήρη Αμάραντου, το οποίο θα εκδοθεί από την Ακαδημία Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας και θα προλογίσει ο Βαγγέλης Κάλιωσης. Ο Βαγγέλης Κάλιωσης είναι φιλόλογος, είναι συγγραφέας και είναι και αυτός ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Στέφανο Ροζάνη. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας, ποιητής και συγγραφέας. Και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι αν δεν είναι ο μόνος, είναι από τους λίγους Έλληνες στοχαστές που μπορούν να αποδώσουν με ακρίβεια όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα χωρίς να αλλοιώνονται μέσα από τις προσωπικές του πεπιθήσεις. Κύριε Ροζάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τουμνά. Ευχαριστώ. Βέβαια, είμαι σε μια αμφίθυμη κατάσταση παρουσιάζοντας το βιβλίο του αγαπητού μου Σωτήρη, δεδομένου ότι ό,τι ήταν να πω, το είπα στα προλεγόμενα όπως δημοσιεύονται στο βιβλίο του. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να κάνω μια εισαγωγή για τον Παναγιώτη, για μας, για τον Τάκη μας, επειδή ο Τάκης μεγάλωσε μαζί μας, ο Τάκης ορίμασε μαζί μας, ο Τάκης δημιούργησε μαζί μας και μαζί πορευτήκαμε μέχρι τον απροσδόκητο θάνατό του. Ο Τάκης πέθανε το 1988. Απροσδόκητα, σε μια πάρα πολύ νεαρή για τη φιλοσοφία ηλικία. Νομίζω στα 50 κάτι χρόνια του. Ένα χρόνο μετά από τον θάνατο του Τάκη,
η τότε εφημερίδα Ελευθεροτυπία σε ένα ένθετο το οποίο εξέδιδε μέσα στην εφημερίδα κάθε εβδομάδα τη βιβλιοθήκη με παρακάλεσε να επιμεληθώ ένα αφιέρωμα στον πρόσφατα τότε χαμένο Παναγιώτη Κονδύλι. Δέχτηκα να επιμεληθώ αυτού του αφιερώματος και πράγματι το αφιέρωμα αυτό εξεδόθη με τη συμμετοχή αρκετών διανοουμένων, να αναφέρω μόνον έναν άνθρωπο που τουλάχιστον εμένα μου λείπει, τον Εμίλιο Μεταξόπουλο, τότε πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο άλλωστε δίδασκα και εγώ. Προλογίζοντας λοιπόν αυτό το αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κονδύλι, επιτρέψτε μου να σας απλώς να σας διαβάσω το προλογικό μου σημείωμα. Έλεγα λοιπόν τότε, με τον πρόωρο θάνατο του Παναγιώτη Κονδύλι, η νεοελληνική σκέψη έχασε έναν στοχαστή, του οποίου το έργο έχει ήδη προκαλέσει έντονες εντυπώσεις. Ακόμα και διενέξεις και ή αντιμαχίες μέσα στα συφραζόμενα της σύγχρονης φιλοσοφικής, κοινωνικής και πολιτικής σφαίρας. Σημασία δεν έχει τόσο η τελική αποτίμηση του έργου, είναι άλλωστε πολύ νωρίς γι' αυτό, ο άκρητος ενθουσιασμός ή ο εξίσου άκρητος ψόγος. Σημασία έχει κυριότατα το έργο του Κονδύλ ως έναυσμα διαλόγου κριτικού, αναστοχασμού και επαναδιαπραγμάτευσης κεντρικών και κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία αναδύονται μέσα από τα αδιέξοδα αλλά και τις προοπτικές τόσο της νεωτερικότητας όσο και των μετανεωτερικών προεκτάσεών της. Ο διάλογος, ο αναστοχασμός και η επαναδιαπραγμάτευση θέτουν τώρα τον κριτικό λόγο ως αναγκαία και μοναδική προϋπόθεση της διαμόρφωσης του στοχασμού μας, πέρα από ψυχοδυναμικές δεσμεύσεις, πέρα από ιδεολογικά στερεότυπα, πέρα από απελπιστικά γερασμένες διαμάχες και από εγκαθεδρυμένες επιβολές και ή προκαταλήψεις. Άλλωστε, το έργο του Παναγιώτη Κονδύλι μορφώθηκε μέσα από έναν διαρκή διάλογο με τις καταγωγικές του πηγές, έναν διάλογο του οποίου οι προκείμενες είχαν τεθεί από έναν κύκλο ανθρώπων μέσα στον οποίο δρούσε και αντιδρούσε πνευματικά ο Παναγιώτης Κονδύλης, ανθρώπων οι οποίοι εξ αρχής είχαν αποκλείσει από το πνευματικό και συναισθηματικό τους universum την αυτονόητη στρέβλωση των ιδεών και την εξίσου αυτονόητη προσήλωση σε ιδεολογήματα ή σε αξίες που έτειναν και τείνουν εξακολουθητικά να στηρίξουν ιδεολογήματα και να τα ανάγουν σε κυρίαρχο του παιχνιδιού. Και μολονότι το έργο του Κονδύλι επέκτηνε τον κριτικό του διάλογο με άλλες πηγές και άλλους προσανατολισμούς του σύγχρονου φιλοσοφικού, κοινωνικού, πολιτικού στοχασμού. Εντούτοις, παρέμεινε αξιοσημείωτα προσκολλημένο στις αφετηριακές του διαδρομές. Είναι ανάγκη το έργο του Παναγιώτη Κονδύλι
να διαβαστεί με την ίδια κριτική διάθεση πάνω στην οποία στηρίχτηκε και από την οποία διαμορφώθηκε. Και είναι επίσης ανάγκη να καταστεί ενεργητικό, έτσι ώστε να συνεχίσει, παρά την απουσία του συγγραφέου του, του συγγραφέα του, τον κριτικό διάλογο με ευαίσθητες περιοχές του στοχασμού. Και πάντως, είναι ανάγκη το σημαντικό αυτό έργο να αποτελέσει πρόκληση αναμόχλευσης και αναδόμησης του λόγου εκείνου, ο οποίος μπορεί να διανοίξει τον ορίζοντα μιας άλλης σχέσης με το υπάρχον και τις επιβολές του. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Τάκη. Προλογικά, λοιπόν, έστω και σε εισαγωγικά, ανεκδοτολογικά, θα ήθελα να πω τώρα εδώ, παρουσιάζοντας αυτή την αξιολογότατη εργασία του Σωτήρη Αμάραντου, τι εννοούσα λέγοντας, γράφοντας για τις πηγές που διαμόρφωσαν τη σκέψη του Κονδύλη, τη δράση και την αντίδρασή του. Πιστεύω ότι φιλοσοφία μοναχική δεν υπάρχει. Η φιλοσοφία ούτε παράγεται, ούτε προκύπτει, ούτε προωθείται μέσα σε μια κατάσταση μοναχικότητας και ας λέει ότι θέλει ο θρύλος περί μοναχικών στοχαστών επάνω στα βουνά. Η φιλοσοφία είναι ζωή. Η φιλοσοφία είναι η τέχνη του ζήν. Η φιλοσοφία είναι ο σοκρατικός λόγος μέσα στο περιβάλλον, μέσα στο οποίο γεννήθηκε, παρήχθη, αναπτύχθηκε και άφησε την τελευταία της πνοή στους επιγόνους της. Έτσι λοιπόν, και πάλι τονίζω, ανεκδοτολογικά, θα ήθελα να πω ποιες ήταν αυτές οι καταστάσεις την εποχή μας που διαμόρφωσαν τη σκέψη του Τάκη του Κονδύλη. Ήταν πολύ νεαρός ο Τάκης, είχε κάνει αρκετές δουλειές βέβαια. Ήταν ένα εισαγωγικά τέρας, μια μηχανή γνώσης. Όταν ο Τάκης πλησίασε μια ομάδα ανθρώπων, στην οποία ανήκα και εγώ εξακολουθώ να ανήκω, ευτυχώς δεν πέθανα. Όταν λοιπόν πλησίασε αυτή την ομάδα και όταν εμείς οι μεγαλύτεροι αναρωτηθήκαμε μεταξύ μας γιατί αυτό το παιδί έρχεται σε μας, αναγνωρίσαμε, από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε την ευρημάτειά του. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε αυτό το πάθος που τον διακατήχε, το πάθος για την διερεύνηση, για την κριτική διερεύνηση των ιδεών. Αναγνωρίσαμε αυτή τη δίψα του ανθρώπου να συνομιλήσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τον δεχτήκαμε
όχι συμβατικά, αλλά τον δεχθήκαμε ως συνομιλητή μας. Μάθαινε ο Τάκης από μας, μαθαίναμε κι εμείς από τον Τάκη, από τον νεαρό τότε Τάκη. Ήδη είχε δουλέψει τον Μακιαβέλη, είχε ήδη γράψει αυτό τον εξαιρετικό, εντάξει, με κάποιες αδυναμίες, ας σκεφτούμε την ηλικία του Τάκη, τον εξαιρετικό του πρόλογο για τα έργα του Νικόλαο Μακιαβέλη. Ξέραμε ή καταλάβαμε πολύ σύντομα ότι πράγματι θα μπορούσε να είναι ένας γόνιμος συνομιλητής μας για έναν απλό λόγο. Γιατί ήρθε σε μας αμφισβητώντας μας και εμείς τον δεχτήκαμε αμφισβητώντας τον. Φιλοσοφία χωρίς αμφισβήτηση δεν γίνεται. Φιλοσοφία, θυμάμαι το δάσκαλό μου, τον Κώστα τον Παπαϊωάννου. Τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, τώρα τον θυμήθηκα πάλι με τον κύριο Κοντογιώργη που μιλούσαν. Όταν εγώ, νεαρός τότε, προσπαθούσα να κάνω φιλοσοφία, αμφισβητούσε ο Κώστας ο Παπαϊωάννου τη δυνατότητά μου να κάνω φιλοσοφία, αλλά συγχρόνως έλεγε «Ναι, μπορείς να κάνεις φιλοσοφία επειδή είσαι ποιητής». Γιατί μόνον οι ποιητές κάνουν φιλοσοφία. Πάντα και με το δάσκαλό μου και μετά με τον Κορνήλιο, τον Καστοριάδη, με τη Μιμίκα την Κρανάκη, είχαμε αυτήν την αμφίθυμη σχέση. Θυμάμαι κι εγώ, τότε νεαρός, την αμφισβήτηση που πήρα μαζί με την τεράστια αγάπη και τη φροντίδα από τον δάσκαλό μου, τον Κώστα τον Παπαϊωάννου. Θυμάμαι κι εγώ, μοχθηρό παιδί, την αμφισβήτηση που προσπαθούσα να εκφράσω ως προς το έργο του δασκάλου μου, του Κώστα του Παπαϊωάννου. Αυτή η αμφισβήτηση, λοιπόν, διαμόρφωσε και τη σχέση μας με τον Τάκη το Κονδύλι. Οι άξονες της παρέας μας, φιλοσοφικά, γιατί υπήρξαν και άλλα, ήταν κυρίως ο Γεράσιμος Λικιαρδόπουλος, ο έξοχος ποιητής και στη συνέχεια καθηγητής της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Μάριος ο Μαρκίδης, ο άγραφος της παρέας μας, στον οποίον όλοι οφείλουμε σχεδόν τα πάντα, ο Αντώνης Λαβραντώνης, και μια άλλη παράπλευρη τάση που εκπροσωπούσαν τα δοκίμια μιας σπουδαίας συγγραφέως που δεν υπάρχει πια, της Ρένας Κοσέρη, και σπουδαίων ποιητών όπως ο Τάσος ο Πορφύρης, όπως ο Μάρκος ο Μέσκος κλπ. Στις συναντήσεις μας, γινόντουσαν κάθε Τετάρτη στο σπίτι ενός σπουδαίου φίλου, επίσης του Ανδρέα Κίτσου Μιλωνά, σπουδαίου φιλοσοφικού μυαλού. Στις συναντήσεις μας ήταν πάντα και ο Τάκης, πάντα με τον αντιρρητικό του λόγο
Και εμείς πάντα προσπαθώντας, αφομοιώνοντας τον αντιρρητικό λόγο του Τάκη, να προτείνουμε τον δικό μας αντιρρητικό λόγο στην αντίρρηση του Τάκη. Περισσότερο ο Τάκης προσκολήθηκε στον άγραφο της παρέας μας, στον Αντώνη το Λαβραντώνη. Θα μπορούσε κανείς να ονομάσει τον Αντώνη το Λαβραντώνη με την κλασική έννοια της φιλοσοφίας έναν κοινικό ομιλητή. Φαίνεται ότι αυτός ο κοινισμός του Αντώνη, πάλι λέω ότι ο Αντώνης ο Λαβραντώνης μας μεγάλωσε όλους μας, φαίνεται ότι αυτός ο κοινισμός του Αντώνη Λαβραντώνη ήλκυε φοβερά τον Τάκη στην διερεύνηση της ιστορίας των ιδεών. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή της επανανάγνωσης του έργου του Καρλ Μάρξ, της επαναδιπραγμάτευσης των θεωριών για την κοινωνία, των κοινωνικών θεωριών για την επικοινωνία. Εμείς, κάποιοι από εμάς, ήμασταν περισσότερο προσκολλημένοι στη σχολή της Φραγκφούρτης, στον Αντόρνο, στον Βάλτερ Μπένιαμιν, ακόμα και στον Χορχάιμερ, αλλά ακόμα και στον Χάμπερμαν της πρώτης του περίοδου, όταν ο Χάμπερμαν νεαρός ανήκε για κάποια χρόνια στη σχολή της Φραγκφούρτης. Εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνης ήταν πολύ πιο απομακρυσμένος από τους δικούς μας προβληματισμούς μέσω της κοινικότητάς του. Ο Αντώνης ήταν ο φίλος, ο επιστήτριος του Άγιου του Στίνα, για τον οποίο ο Κορνήλιος, ο Καστοριάδης, όταν χάθηκε, είπε ότι ο Στίνας ήταν για αυτόν ο Ιωνί πατέρας του. Έκανε λοιπόν ο Τάκης μια πολύ κοντινή σχέση με τον Αντώνη το Λαβραντώνη. Η δεύτερη επιλογή του Τάκη ήταν ο Μάριος ο Μαρκίδης. Εγώ τώρα στην ηλικία που έφτασα καχύποπτος όν, ίσως επειδή ο Μάριος, πέρα από το ότι ήταν ένας σπουδαίος διανοητής, όσο και σπουδαίος ποιητής, ήταν ωστόσο και ο αγαπημένος ψυχαναλυτής του Εγινητίου, ο μαθητής του Κουρέτα και συνέχεια βοηθός του Κουρέτα, στη συνέχεια ο ηθηγητής του Στεφανή, βοηθός του Στεφανή, μετά επίκουρος καθηγητής και πάει λέγοντας. Είχανε μία σχέση με τον Μάριο τον Μαρκίδη, ο Τάκης ο Κοντήλης. Μία σχέση περίεργη, αλλά μία σχέση πάρα πολύ γόνιμη. Καχύποπτος λέω εγώ, κοίτα να δεις, μήπως ο Τάκης έβλεπε και κάτι στον Μάριο τον Μαρκίδη πέρα από το στοχασμό του, δηλαδή την ψυχανάλυσή του. Μήπως ζήταγε κάτι χωρίς να το ομολογήσει, αλλά αυτά είναι οι στοχασμοί ενός γέροντος που είμαι εγώ ύστερα από τόσα πολλά χρόνια. Η αγάπη και ο θαυμασμός του Τάκη του Κονδύλη σε έναν που δεν ανέφερα μέχρι τώρα σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαίο ποιητή, τον Βίρον Λεοντάρη, ήταν πραγματικά
πάρα πολύ γόνιμη. Ήταν ο Τάκης που έγραψε για τον Βίρονα τον Λεοντάρη. «Αχ, Βίρονα, αυτά που γράφεις είναι η μεγαλοφία των σπλάχνων». Πιστεύω ότι ένα παράπονο εξέφραζε ίσως ότι δεν ήταν η δική του μεγαλοφία των σπλάχνων, αλλά ήταν η δική του ιδιοφία των ιδεών. Όλη αυτή η αγάπη, προσήλωση, αλλά συγχρόνως και κριτική αποδοχή του άλλου εκφράστηκε από το περιοδικό που βγάζαμε τότε και εξακολουθούμε να το βγάζουμε, τρεις άνθρωποι που έχουμε απομείνει από όλη αυτή την ιστορία, τις σημειώσεις. Εκεί, εξ αφορμής ενός κειμένου του Μαρκίδη για τον Έριχ Φρόμ, ένα σπουδαίο κειμένο του Μαρκίδη για τον Έριχ Φρόμ, ο Τάκης έγραψε ένα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο αντιρρητικό ως προς τις απόψεις του Μαρκίδη. Στην αντίρρηση του Τάκη προς τον Μάριο απάντησε με ένα εξίσου θαυμάσιο κείμενο ο Γεράσιμος Ολικαρδόπουλος. Και στη συνέχεια βάλαμε κλήρο και ο κλήρος έπεσε στο μικρότερο, δηλαδή σε μένα. Έπρεπε να κλείσω τη συζήτηση. Έγραψα λοιπόν κι εγώ ένα εξίσου μεγάλο κείμενο συνοψίζοντας, προσπαθώντας να συνοψίσω τις αντιμαχίες αλλά και τις καινούργιες προοπτικές που άνοιγε ο διάλογος ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον και τον εκτιμούσαν επειδή διαφωνούσαν ο ένας με τον άλλον. Όλη αυτή η συζήτηση στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σε ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο με τίτλο «Παλαιά και νέα θεότητα». Την ίδια περίπου εποχή ήρθε η πρωτοβουλία του Τάκη να μεταφραστούν σημαντικά έργα σε μια σειρά μνημειώδη πραγματικά την οποία επιμελήθηκε ο Τάκης στις εκτόσεις γνώση. Σειρά φιλοσοφικών έργων. Αλλά και εκεί πάλι εξακολουθήσαμε να είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Για να δείξω χαρακτηριστικά. Όταν μας πρότεινε στον Λικαρδόπουλο και σε μένα ο Τάκης ο Κονδύλης να μεταφράσουμε στη σειρά του τη Δίτα Ακτίβα της Χάννα Άρεντ, εγώ του είπα ότι ένα σπουδαίο έργο η ανθρώπινη κατάσταση της Χάννα Άρεντ, αλλά Τάκη του είπα μήπως πρέπει, επειδή είναι πολύ ακαδημαϊκό ή αρκετά ακαδημαϊκό το έργο αυτό της Χάννα Άρεντ, μήπως θα ήταν καλύτερο να μεταφράσουμε το «On Revolution», το «Περί επαναστάσεως» της Χάννα Άρεντ, εκεί που η Χάννα Άρεντ δείχνει αυτό το σπινθύρισμα της πρωτοτυπίας, περισσότερο ενδεχομένως από τον Homo Laborans της Β' Ακτίβα. Και ο Τάκης με κοίταξε και μου είπε «Έλα βρε Στέφανε,
αυτά, αυτό το βιβλίο είναι αυθαίρετο. Είπα εντάξει. Μεταφράσαμε με το Γεράσιμο την ανθρώπινη κατάσταση, την Β' Ακτίβα της Κάνα Άρεντ. Στη συνέχεια μας πρότεινε ο Τάκης στη σειρά του να μεταφράσουμε ένα σπουδαίο κείμενο του Χουίτσικα, το «Homo Ludens». Ο άνθρωπος που παίζει, ο ελληνικός τίτλος έγινε «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι». Τότε εγώ πάλι στις συζητήσεις με τον Τάκη, του λέω «Τάκη, αφού μεταφράζουμε το «Homo Ludens», μήπως πρέπει να μεταφράσουμε και το πνεύμα της ουτοπίας του Ernst Bloch». Δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στην Ελλάδα. Τότε ο Τάκης με τρέξε και μου είπε, «Άκου Στέφανε, αυτό είναι μεταφυσική». Έτσι συνέχισε μέχρι τον δυστυχέστατο θάνατό του η σχέση μας με τον Τάκη. Ο ομιλών για τον Τάκη μάλλον ήταν αρκετά μεταφυσικός. Εν κατακλείδη, και επειδή μάλλον είμαι πολυλογάς και πολυλογώ, τρώω χρόνο από τις σημαντικές εργασίες των συναδέλφων μου, εν κατακλείδη θα έλεγα κάτι. Ευτυχώς που βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος, ο Σωτήρης ο Αμάραντος, να δει κριτικά μια πλευρά της ενασχόλησης του Παναγιώτη Κονδύλη με την ιστορία των ιδεών, με τη θεωρία γενικότερα. Γιατί αλλιώς το έργο του Κονδύλη μέχρι τώρα, και ελπίζω όχι πλέον, δεν αποτέλεσε τίποτα άλλο παρά κάτι που δεν του άξιζε του Τάκη. Τον θαυμασμό και τη σιωπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ροζάνη. Μας έδωσε πάρα πολλές στιγμές από τη συνεργασία του με τον Παναγιώτη Κονδύλη και μέσα από αυτές τις στιγμές μπορούμε να κατανοήσουμε και κάποιες πτυχές οι οποίες δεν αποτυπώνονται στο έργο του. Στη συνέχεια, ο κύριος Σωτήρης Λίβας, καθηγητής δημοσίων σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας, προεδρεύει στο τμήμα το οποίο διδάσκει ο Σωτήρης ο Αμάραντος. Κύριε Λίβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο μία μικρή διόρθωση, μικρή είναι. Αν ήμουν καθηγητής δημοσίων σχέσεων, θα ήμουν και πλούσιος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγγνώμη, διεθνών σχέσεων. Συγχωρήστε με, διεθνών σχέσεων. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό μου θυμίζει, μόνο να πω αυτό, ο Μακαρίτης, πριν από λίγες μέρες που πέθανε, ο Κολουμπής, όταν είχε έρθει, μας το είχε πει σε ένα συνέδριο κάποια στιγμή, όταν είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έλεγε ότι είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και υπήρχαν άνθρωποι που τους ζητούσαν να κάνει το πάρτι τους, γιατί νομίζαν ότι είναι public relations και δημοσίων σχέσεων. Λοιπόν, η παρουσία μου σήμερα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα, για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι βεβαίως η εξαιρετική συντροφιά, δηλαδή η συμπερίληψή μου σε ένα πάνελ το οποίο είναι εξαιρετικό. Η δεύτερη είναι ότι η πρόσκληση έρχεται από τον Σωτήρη τον Αμάραντο, με τον οποίο συνεργάζομαι και τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και η τρίτη είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία να ενατενίσουμε, να θεωρήσουμε κριτικά, να κάνουμε μια κριτική ενατένιση ενός του έργου ενός πολύ σημαντικού Έλληνα στοχαστή.
Η έμφαση βεβαίως πέφτει σε αυτό το, την ευκαιρία κριτικής ενατένισης. Γιατί στις μέρες μας, στην εποχή μας, είναι λίγα πλέον τα δοκιμιακά έργα τα οποία προσπαθούν να ψάξουν, να αγγίξουν με κριτική διάθεση τη σκέψη και το πνεύμα στοχαστών που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο καθορίζουν κύρια ρεύματα της σύγχρονης ελληνικής διανόησης και σκέψης. Συνήθως όσοι μιλούν για αυτούς τους στοχαστές, όσοι μιλούν για το έργο αυτών των στοχαστών, συνήθως δεν τους γνωρίζουν σε βάθος και κάποιοι βεβαίως δεν τους γνωρίζουν ούτε καν επιφανειακά. Και απλώς χρησιμοποιούν αυτό το έργο, χρησιμοποιούν αυτούς τους στοχαστές, το πνεύμα τους, για να στηρίξουν και να υπερασπιστούν τις δικές τους ιδεολειψίες και αιμονές, βυθίζοντας δυστυχώς ολόκληρα τμήματα πνευματικής ενέργειας, ελληνικής πνευματικής ενέργειας, ενδυνάμει πνευματικής ενέργειας σε αδράνεια. Ορθότατα, ο καθηγητής Ροζάνης στην εισαγωγή, μας το είπε και προηγουμένως, αλλά το έχει γράψει και στην εισαγωγή στο βιβλίο του Αμάραντου, λέει ότι καμιά φορά ο έπαινος, ο άκρητος έπαινος, γίνεται πιο επικίνδυνος και από τον ψόγο. Και αυτό είναι αλήθεια. Ο κριτικός λόγος του Αμάραντου επιδιώκει επρώτης να μας κάνει να δούμε, να θεωρήσουμε τον Κονδύλι και το έργο του στις πραγματικές τους διαστάσεις, δηλαδή στο επίπεδο του τι αληθινά και πραγματικά λέει, ως το έργο δηλαδή ενός πολύ σημαντικού Έλληνα στοχαστή, το οποίο όμως πρέπει να επισκεπτόμαστε συχνά, αλλά όμως με κριτική διάθεση, μακριά δηλαδή από κάθε διάθεση ιεροποίησης, αγιοποίησης, και βεβαίως όλα αυτά οδηγούν στο να καταστεί αυτό το έργο ένα ψηφιακό έκθεμα ή ένα τοτέμ, το οποίο δεν πρέπει να αγγίζουμε. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να επισκεφτόμαστε συχνά αυτό το έργο, αυτούς τους στοχαστές, αλλά να τους χρησιμοποιούμε σαν εφαλτήριο νέων ιδεών, νέων κριτικών διαδικασιών. Αν έμενε το έργο του Αμάραντου σε αυτό, δηλαδή σε αυτήν την προσπάθεια, την οποία βεβαίως είναι και επιτυχημένη, εννοείται, την κριτική παρουσίαση δηλαδή του έργου του Κονδύλι, την αφισβήτηση όσων δυστυχώς τον έχουν καταντήσει ή καταστήσει μουσιακό έκθεμα, θα ήταν ήδη από μόνο του και εξαιτίας αυτού του γεγονότος εξαιρετικά σημαντικό. Όμως το βιβλίο του Αμάραντου κάνει κάτι πολύ περισσότερο και κάνει πολλά περισσότερα από αυτό. Χρησιμοποιώντας το έργο του Κονδύλι ως αφορμή, προβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μια ανασκόπηση της γενεαλογίας, της θέσης, της βούλησης, της ισχύως, στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Και το κάνει αυτό, το καταφέρνει αυτό, γιατί ο Αμάραντος διαθέτει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ικανό να το κάνει. Έχει εδραία γνώση της δυτικής, αλλά όχι μόνο, φιλοσοφίας, φιλοσοφικής σκέψης, ψυχραιμία, αντιπάθεια προς κάθε είδους φανατισμό, αποστροφή προς οπαδισμούς και υπαγωγές σε στρατόπεδα. Το κάνει ανατρέχοντας όλο το εύρος της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης, από τους προσοκρατικούς, περνώντας από τον Ιερό Αυγουστίνο, φτάνοντας στον Νίτσε, στον Σοπενχάουερ κτλ. Το Καντ, βεβαίως, το κάνει αποπτικά, αλλά όχι ψυχρά. Συμμετέχει με πάθος και ενσυναίσθηση, αλλά επαναλαμβάνω που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς κανέναν φανατισμό. Με όλο του το είναι σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτοντας και προσφέροντάς μας κάποιους, θα μπορούσαμε να πούμε, πνευματικούς θησαυρούς, σαν αυτό το οποίο έχει ήδη υποθεί, δηλαδή την οφειλή του Κονδύλι στον Σοπενχάουερ ή την ανάδειξη των αντιφάσεων που προκύπτουν από την προσπάθεια του Κονδύλι να μην προσδώσει στην ανάδυση της απόφασης με τα φυσικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό έχει ήδη αναφερθεί ο κύριος Ροζάνης. Οι νοητικές παραφιάδες του έργου του Κονδύλι εκτείνονται σε ένα ευρύτατο πεδίο της σύγχρονης σκέψης, από τη φιλοσοφία στην πολιτική επιστήμη, από την κοινωνιολογία στις διεθνείς σχέσεις μέχρι και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμάραντος μπορεί να καλύψει όλο αυτό το χώρο και το κάνει με άνεση, χωρίς να παραλείψει απολύτως τίποτε. Επισημαίνει τα κενά, τις αντινομίες, τις αντιφάσεις στη σκέψη του Κονδύλι, αλλά το κάνει με χάρη και σεμνότητα. Χωρίς να καραυγάζει, χωρίς να θριαμβολογεί, χωρίς να υπέρεται. Μακάρι τον ίδιο σεβασμό να έδειχναν
και όσοι κατά καιρούς τον έχουν αναγάγει σε ιερή αγελάδα. Για εμένα αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του βιβλίου και του ίδιου του Αμάραντο ως κριτικό στοχαστή, η σεμνότητα και ο σεβασμός. Ένα σεβασμός που πάντοτε έχει βεβαίως και αισθητικά, θα μπορούσαμε να πούμε, χαρακτηριστικά. Ένας πνευματικός σεβασμός που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο σπάνιος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίβα για την εποπτική ματιά σχετικά με το πόνημα του Σωτήρη. Να περάσουμε τώρα σε έναν άλλον ομιλητή, τον κύριο Παναγιώτη Ήφαιστο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο κύριος Ήφαιστος, για όσους δεν γνωρίζουν, εκτός από το μεγάλο συγγραφικό του έργο, είναι και ο εισηγητής του ενιαίου αμυντικού δόγματος Κύπρου-Ελλάδας. Επίσης είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε στην πρώτη γραμμή κατά την περίοδο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, μιας και έχει περάσει από τα ΟΗΚ. Και να αναφέρω έτσι και ένα στιγμιότυπο που τον τιμά ιδιαίτερα, το έχω ακούσει από τρίτον, όχι από τον ίδιο, ότι καθώς μαχόταν στην πρώτη γραμμή του μετόπου, εν μέσω ανταλλαγής πυρών των δύο πλευρών, διέσωσε ένα Τούρκο τραυματία. Μπήκε δηλαδή στο ενδιάμεσο της ανταλλαγής των πυρών για να σώσει ένα Τούρκο τραυματία. Άρα η πρόταση του κυρίου Ήφαιστου για τη διαμόρφωση μιας αποτρεπτικής στρατηγικής στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι μόνο μέσω των βιβλίων και μέσω των θεωρητικών συγγραμμάτων, αλλά γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει στρατιωτική σύγκρουση στο πεδίο της μάχης. Κύριε Ήφαιστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Κώστα. Όποιος θέλει τον πόλεμο είναι τρελός. Και όποιος λάβει μέρος στον πόλεμο το ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση, για το εξωτερικό κείμενο του Σωτήρη. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο κείμενο για να είμαι όποιο σύντομο μπορώ. Έχω γράψει και έχω και πολλά εντός εισαγωγικών. Και θα αρχίσω λέγοντας συγχαρητήρια, Σωτήρη, για την προσπάθεια να διατυπώσεις κριτική για το έργο αυτού του σημαντικού, όπως λες και εσύ, στοχαστή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τι να πω τώρα, ότι και εγώ πριν 20 και τόσα χρόνια έχω αρχίσει να γράφω ένα κείμενο για τον Κονδύλι και καθυστερεί για πολύ αντικειμενικούς λόγους που δεν είναι του παρόντος να τους εξηγήσω. Ως προς πολλά συμφωνούμε. Ως προς κάποια άλλα, εκτιμώ υπάρχουν ειδοποιεί διαφορές που και εγώ επεξεργάζομαι σε επερχόμενη εκτενή δημοσίευση για τα μεταμεσαιωνικά χρόνια και τις απορρέωσες παθογένειες του σύγχρονου κρατοκεντρισμού. Μονολεκτικά, στην επερχόμενη δημοσίευση μου για την θέαση της μεγάλης κοσμοϊστορικής εικόνας, στηρίζομαι στον Γιώργο Κοντογιώργη, αριστερά μου, και για τους μεταμεσονικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας, ή αυτό που επικράτησε να λέγεται μοντερνισμός ή νεωτερικότητα και μεταμοντερνισμός, στηρίζομαι πρωτίστως τον Παναγιώτη Κοντήλη. Εδώ όμως θα εστιάσω, ενώ θα κάνουμε και κριτική, θα εστιάσω την προσοχή σε μερικά ερωτήματα κριτικού χαρακτήρα, τα οποία διευκρινίζεται. Δεν αναιρούν την εκτίμησή μου ότι είναι ένας σημαντικός στοχαστής, εξού και θεωρώ σκόπιμο πριν τα ερωτήματα να διατυπώσω επιγραμματικά τρεις θέσεις. Πρώτον, ο Κονδύλης, και το αναφέρετε κύριε Ζάνη και εσύ νομίζω, δεν ολοκλήρωσε το έργο του, γιατί έφυγε πρόωρα σε ηλικία 55 ετών βασικά, και οι ρυθμοί παραγωγής του έργου του που μας συνήθισε και το γεγονός ότι επιβίωσε στην πιο όρημη στοχαστική του φάση, σημαίνει ότι το έργο του βασικά είναι ημιτελές. Δεύτερο, διαβάζοντας έργα της νεότητάς του, επιβεβαιώνεται το παράθεμα του Σωτήρη για το πλήθος γνώσεων που αυξανόταν όπως προχωρούσε. Γράφεις στην σελίδα 179. Είναι όντως υποδειγματικός για τον Κονδύλη.
ο τρόπος που αξιοποιεί το πλήθος των γνώσεων που διαθέτει για να λειτουργήσει ως ιστορικός των ιδεών. Εξίσου αξιμνημόνευτη είναι και η ικανότητά του να συνδέει τις προκείμενες προτάσεις του με τις συμπερασματικές, αναζητώντας ορθολογικές εξηγήσεις στις δεδαλώδεις διαδρομές της σκέψης, που είναι όντως δεδαλώδεις οι διαδρομές αυτές. Επίσης, η περιγραφική θεωρία των σύγχρονων γεωπολιτικών συσχετισμών δύναμης δύναται να προσεγγίσει με σχετική επάρκεια γεγονότα του κοντινού μέλλοντος. Εγώ θα πρόσθετα υπό κάποιες προϋποθέσεις και του μακρινού μέλλοντος όσον αφορά τις παθογένειες του σύγχρονου κρατοκεντρισμού, του σύγχρονου διεθνούς συστήματος, στο οποίο θεωρώ εγώ τον Κονδύλι πρωταγωνιστή. Βεβαίως έχουμε κοινά ακόμη σημαντικότερο πρωταγωνιστή από το δίπλα μου, τον Γιώργο τον Κοντογιώργη. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των μεταμεσονικών χρόνων είναι, κατά την εκτίμησή μου, η πλέον εμβριτής. Συνδυάζει αριστουργηματικά τις πηγές και βοηθά τον ενδιαφερόμενο ερευνητή να κατανοήσει εις βάθος την νεωτερικότητα, ενώ υποβόσκει, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, υποβόσκει μόνο η αναγκαία και μη εξαιρετή οξύτατη κριτική για τις αντιφάσεις και αντιθέσεις. Ενώ δια δύο αναγνώσεις, ο παρατητής, ο ερευνητής, συνάγει μεγάλες αντιφάσεις και αντιθέσεις του διαφωτισμού, ο Κονδύλης θα μπορούσε να είναι πιο κριτικός και πιο ρητός. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των μεσαιωνικών χρόνων είναι, κατά την εκτίμηση μου, ένα πολύ σημαντικό θέμα για να κατανοήσουμε τον σύγχρονο κόσμο. Ένας αναλυτής του τρίτου επίπεδου, άνθρωπος, κράτος, διεθνές σύστημα, την χάνει να είμαι αυτό το περίεργο, πώς να το πούμε τώρα, όν του τρίτου επίπεδου, έτσι άρχισα, το τρίτο επίπεδο. Και όσοι δεν θέλουν να παραμιλούν για το δεύτερο και το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο, τον άνθρωπο και το κράτος, προσπαθούν να σταθούν στο τρίτο επίπεδο. Βασικά, οι διεθνολόγοι σύγχρονοι, οι οποίοι στέκονται όρθιοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Γιώργη, δεν γνωρίζουν Αριστοτέλη, δεν γνωρίζουν πολλά άλλα πράγματα, στέκονται μόνο στο τρίτο επίπεδο, για να μην διαφθείρουν τον συλλογισμό τους, την άλυσή τους. Εδώ λοιπόν, ένας αναλυτής του τρίτου επίπεδου, που καταβυθίστηκε με δεκάδες χιλιάδες σελίδες δημοσιεύσεων στην ιδεολογική πολιτική θεολογία υποχρεωτικά. Ο Κονδύλης είχε την πολυτέλεια να μην μπει στο Πανεπιστήμιο και δεν ήταν υποχρεωμένος. Όταν μπει όμως στην Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Ιερουσαλήμ, είσαι υποχρεωμένος να συζητήσεις πάρα πολλά πράγματα, μεθοδολογίες, επιστημολογίες. Θυμάμαι τις χιλιάδες σελίδες που ανέλησα τον λειτουργισμό, τον νεολειτουργισμό, τον φεντεραλισμό για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και να τριχιάζω. Βεβαίως βγήκα κριτικός και είχα και κριτική γύρω από αυτό, αλλά έχασα πολύ χρόνο να ασχολούμαι με επιστημολογίες και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να είχα δει ευθέως, αμέσως και να πω δεν χρειάζεται να ασχοληθώ άλλο. Εδώ λοιπόν ένας αναλυτής του τρίτου επίπεδου, του σύγχρονου του κρατοκεντρισμού, αφενός μπορεί να στηριχθεί στο έργο του Κοντρίγια του Νέου Χρόνου. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα κείμενα, λίμωνο, και τα πρωτογενή κείμενα, τα οποία ο Κοντρίγια αναλύει, όπως του Καν, του Νίτσε και παλέγοντας. Και αφετέρου, για περαιτέρω αποτίμηση των πορισμάτων αυτών που συνάγει μέσα από τον Κονδύλι, να στηριχθεί στη γνώση της διαχρονίας που προσφέρει το έργο του Κοντογιώργη, το οποίο πάει πιο πέρα και δεν είναι τυχαίο που, όπως είπα ήδη, στο επικείμενο κείμενο μου περιορίστηκα αυτή τη φορά στον Κοντογιώργη, στον Κονδύλι. Τρίτο, θεωρώ καθοριστική σημασία θέση σε συνέντευξή του, όταν αφού ασκεί ντριμμύτατη κριτική για τις θεωρίες που εμφανίζονται ως κανονιστικές επιταγές, αυτό προσδιορίζεται ως ένας ταπεινός παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, ένας αναλυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Επιπλέον, σε προσωπικές συνομιλίες που είχα την τύχη να έχω μαζί του, έκανε σαφές ότι γι' αυτόν ίσχυε το «εν είδα ουδεν είδα». Ενώ θεωρούσε την βιωματική γνώση ως πολύτιμο πλεονέκτημα, εξού και ταξίδευε συχνά για πολλές εβδομάδες και τον χάλαρε η συναδελφή του στα βάθη της Ασίας με τρένο για να βιώσει, μου λέγεται, τους ανθρώπους. Και όταν έμαθε
όταν του είπα ότι εγώ σε ηλικία 17-18 χρονών ταξίδεψα όλο τον πλανήτη, όλο τον γη βασικά, ως αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, είχα τελειώσει τη σχολή πλοιάρχων, μου λέει ευτυχώς που κάθομαι στην καρέκλα. Ευτυχώς που κάθομαι στην καρέκλα. Και βεβαίως το βεβαίωσα με την εξαιρετική συμβία του την Γιώργια στον Πόρο, να τη συνάντησα, ότι ταξίδευε και πήγε αυτή καμιά φορά, με λέει, γιατί ήθελε να δει τους ανθρώπους βιωματικά, λέει, να κοιτάει τους Πακιστανούς, τους Ινδούς, τους Κινέζους, να έχει μια αντίληψη. Βεβαίως του λέω, και Τάκη του έλεγα κι εγώ, μου πει να του λέω Τάκη, βεβαίως Τάκη του λέω, τόσο μικρός κατάλαβα, του λέω, ότι δεν μπορεί να πάρει τους Κινέζους, τους Τούρκους, τους Έλληνες, τους Άραβες και να τους βάλει σε ένα καζάνι πλανητικό και να κοχλάσουν ηλιστικά και ωφελημιστικά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Ιδεολογίες. Βασικά, παρακάμπτοντας λόγω χρόνου τις θετικές αποτιμήσεις, προχωρώ τώρα σε κριτικά ερωτήματα. Αφού κάνω σαφές ότι όσο με αφορά, δεν ενδιαφέρουν οι ιδεολογικά εκπορευμένες κριτικές του έργου του. Ενώ θεωρώ ότι οι στοχαστές αυτού του διαμετρήματος σφάλουν και ο Κοντήλης ως προς αυτό έκανε και μερικά λάθη, για να περιπλεχθούν σε μεθοδολογικές και επιστημονικές συζητήσεις που κυριαρχούν παγκοσμίως μέσα στα πανεπιστήμια και πρόκειται βασικά, ενώ υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες, πρόκειται βασικά και κυρίως για ιδεολογικές διαφορές. Η ουσία λοιπόν είναι η αντικειμενική περιγραφή και ερμηνεία του ορατού του Βασίδηλου και του καταμαρτυρημένου. Αυτή είναι και η προσέγγιση που ονομάζω προσανατολιστική θεώρηση, την οποία και εγώ και άλλοι γράφουμε και θα επεκταθώ και στα επερχόμενα κείμενα. Δική μου εμπειρία είναι ότι η επί 1,5 αιώνα κυριαρχία μετακρατικών, εσχατολογικών, ιδεολογικών δογμάτων διέρεσε τους αναλυτές των τριών επιπέδων του ανθρώπου, του κράτους και του διεθνούς πολιτικής, μεταξύ άλλων διαιρέσεων και σε δύο διάκριτες ομάδες. Τη μειονότητα των αναλύσεων που διαθέτουν οντολογία, πάλι Γιώργο, δεν σου κάνω κομπλιμέντο, μην το πιστεύω. Διαθέτει οντολογία, πώς να το κάνουμε, στα έργα σου. Και ο Κοντήλης κατάφερε, αναλύοντας την νεωτερικότητα, να μιλήσει για το υπαρκτό. Αυτό που πραγματικά συνέβαινε στην σκέψη και στην πράξη. Και στην μειονότητα των αναλύσεων, πλειονότητα των αναλύσεων, που αναφέρονται σε μελλοντολογικούς, εσχατολογικά προορισμούς. Βέβαια, υπάρχει και πλήθος ενδιάμεσων αποχρώσεων. Πάμε λοιπόν στα κριτικά ερωτήματα. Πρώτον, γράφει ο Κοντήλης στο «Ισχύς και απόφαση». Η έσχατη πραγματικότητα συνίσταται από υπάρξεις, άτομα ή ομάδες που αγωνίζονται για την αυτοσυντρίσή τους και μαζί αναγκαστικά, εντός εισαγωγικών αυτά, για την διεύρυνση της ισχύως τους. Γι' αυτό συναντώνται ως φίλοι ή ως εχθροί και αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα για την αυτοσυντήρησή τους και την διεύρυνση της ισχύως τους. Το συνίσταται όμως θέτει χρήσιμα ερωτήματα για το επίπεδο για το οποίο μιλάμε, για τις πιθανές μηδενικές, πολύ μεγάλες, ενδιάμεσες βαθμίδες θέσπισης των διανεμητικών λειτουργιών της ισχύως. Δηλαδή, όσο περισσότερο θεσπίζεται και όσο περισσότερο πολίτης είναι εντολέας και έχουμε και πολιτική ελευθερία και σωρευτική Ελευθερία Γιώργο, ασφαλώς έχουμε μεγάλη θέσπιση της ισχύως. Υπάρχουν ειδοποιεί διαφορές λοιπόν μεταξύ μηδενικής θέσπισης για εγγενείς λόγους, όπως για παράδειγμα του κρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος, επειδή είναι άναρχο λόγω πολιτικής κυριαρχίας, που ορίζει το καθεστώς της κρατικής κυριαρχίας και επειδή απουσιάζει μια παγκόσμια κοινωνία, ένα παγκόσμιο κοινωνικό πολιτικό σύστημα, και ελληματικής θέσπισης εντός του πολιτικού γίνεσθαι μέσα ανεξάρτητης πολιτικής κοινωνικής οντότητας. Παρενθετικά, επισημαίνεται ότι για το προσεκτικό αναγνώστη του εκτενούς και μεθοδικά οικοδομημένου έργου του Κοντήλη υπάρχουν φάσεις και στάδια. Εξ αρχής τα πρώτα νεανικά του κείμενα ήταν ολοφάνερα όχι μόνο υποψιασμένος, αλλά μελετημένος ως προς συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία διαχειριζόταν και συνέπλεκε στις αναλύσεις του. Εκτίμηση μου είναι ότι κύριο μέλημά του, καλός ή κακός, ήταν να περιοριστεί μόνο σε αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να διατυπώσει άρτια. Ενώ την ίδια στιγμή, επιζητημάτων που αντιλαμβανόταν ότι έπρεπε να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, ελισσόταν, τα διατύπωνε αμφίπλευρα, αφήνοντας περιθώρια για μελλοντικές διευκρινήσεις. Και ως εκ τούτου επιδέχεται και βάσιμη κριτική. Ας πούμε ότι δεν θα τον έβλαπτε, αν ήταν πιο σαφής. Για παράδειγμα,
όσον αφορά τις διαφορές επιπέδων και βαθμίδων θέσπισης της ισχύως. Ιδιαίτερα αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ήταν σπάνια περίπτωση πολιτικού στοχαστή που ήταν υποψιασμένος για τις διαφορές, τα σύνορα και τις συμπλοκές των τριών επιπέδων ανάλυσης του ανθρώπου, του κράτους, του διεθνούς συστήματος. Εκείνοι που τα μπλέκουμε, οι πολιτικοί επιστήμονες, όπως λέγονται, όταν τους ονομάζουμε, χαλούμε τα σύνορα, αφήνουμε τα σύνορα, αν θέλετε, να θολώσουν. Τα αναιρούμε τα σύνορα, βάλουμε πολύ μεγάλα σύνορα. Εκεί υπάρχει μια συμπλοκή που πρέπει να είναι βάσιμη μεταξύ του ανθρώπου, του κράτους και του διεθνούς συστήματος. Θα συμφωνήσω με τον Σωτήρη Αμάναντο, όταν στην κριτική του αποτίμηση του έργου του Κοντήλη συμπεραίνει πως πολιτικά, συνολικά, το έργο του Κοντήλη, προσθέτω μέχρι εκεί που έφτασε επειδή πέθανε πρόωρα, είναι σημαντικό για την ερμηνεία του κρατοκεντρισμού. Και θα επανέλθω. Για τους ίδιους λόγους, αλλά και μάλλον επειδή δεν ήθελε να το κάνει, λέω εγώ, ή ένιωθε ότι δεν ήταν έτοιμο να το κάνει, συμφωνώ επίσης με τον Σωτήρη ότι επουσιάζει για το εισαγωγικό μια ολοκληρωμένη πολιτιακή θεωρία. Ίσως δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, νομίζω ο Κοντήλης. Δεύτερον, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος στοχαστής διεθνώς που να λέει με τέτοια εμβρύθια, με βασανιστικές ευαθύνσεις, εκτενώς και θεμελιωμένα, την διολύσιση της νεωτερικότητας από τη μεταφυσική, από την αντιθεοκρατία στην αντιμεταφυσική, από την αντιμεταφυσική στην ληστική κρατική σφαίρα, από τον ηλισμό στην αντιπνευματική αντίληψη των πραγμάτων και στη συνέχεια βεβαίως στον μηδενισμό και σε αυτό που ονομάζει ο Κοντήλης συνεπής μηδενισμός. Που οδηγεί ο συνεπής μηδενισμός, όπως το περιγράφει τώρα στο Κοντήλης και όσο όντου κατάλαβα όταν διάβασα συνεπείς μηδενιστές, που είναι η φυσική απόλυξη του μηδενισμού, υποστηρίζει ο Κοντήλης και συμφωνώ μαζί του, είναι η προπολιτική εποχή. Είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν έχει κάποιος πρέπει να διαβάσει τον Ντεσάτ, αλλά πρέπει να είναι έτοιμος να κάθεται, να πει κάποια αντιαισθητικά και πάει λέγοντας. Και ασφαλώς δεν παραπέμπουμε παρά μόνο το νόημα αυτών των θέσεων. Είναι τόσο διαστρεμμένα και έκλειτα δηλαδή. Όταν απουσιάζει η πολιτικό γίγρισε, μάλλον να πούμε το πρώτο σε σχέση με την προηγούμενη παρατήρηση, ότι ο Κοντήλης, κατά την άποψή μου λάθος, θεώρησε ότι κινδυνεύει η αξιολογική ιδιαιτερότητα της προσέγγισής του, εάν προχωρούσε σε κριτική θεώρηση των προπολιτικών απολύξεων του μηδενισμού. Όταν απουσιάζει η πολιτικό γίγνεσθε, όπως ο μηδενισμός και ο συνεπής μηδενισμός, όπως τον ορίζει, οι προεκτάσεις είναι βαθύτατες και χρήζει όχι μόνο να τη χάνουν περιγραφής, αλλά και να ερμηνεύονται. Πολιτικό γίγνεσθε έχουμε κατά τη διάρκεια περίπου 5 χιλιετιών, όταν οι άνθρωποι εξήλθαν της προπολιτικής εποχής και εισήλθαν στην πολιτική εποχή. Υιοθετώντας μηδενιστικές παραδοχές, σημαίνει προσανατολισμό που αποδυναμώνει, αναιρεί και ακυρώνει το πολιτικό γίγνεσθε. Κάτι που χρήζει να ερμηνεύεται. Και βεβαίως οτιδήποτε είναι αντιπνευματικό. Πολιτικό γίγνεσθε, Αριστοτέλης, είναι η σύμμιξη και η μέθεξη των αισθητών με τα αισθητά. Αφαιρώντας το πνεύμα, αν θέλετε, μηδενίζουμε την πολιτική. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Κοντήλης, ενώ είχε πλήρη επίγνωση των παθογενειών του κλασικού κρατοκεντρισμού, όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δεν πρόλαβε ή επέλεξε να μην προχωρήσει στην εξέταση του νεότερου κρατοκεντρισμού, σε αναφορά με τη χειρετή μετακρατική εμπειρία της Βυζαντινής Οικουμένης. Το ρώτησε, άλλαξε κουβέντα. Δεν θέλησε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Βυζαντινή Οικουμένη, Γιώργο. Δική μου εκτίμηση είναι ότι αν είχε γνώση αυτού του Βυζαντινού παραδείγματος, εάν είχε, δεν ξέρω αν είχε, δεν ήθελε να το συζητήσει, και αν το ερμηνεύω σωστά, του λόγου για του οποίου οι νέοι χρόνοι δεν προσανατολίστηκαν με τα κρατοκεντρικά σύμφωνα με την Βυζαντινή, με το Βυζαντινό παράδειγμα, αλλά κυριάρχησαν μετακρατικές ιδεολογίες, όχι μετακρατικές, μετακρατικές ιδεολογίες και μάλιστα ληστικά και αντιπνευματικά προσανατολισμένες, προχωράει αυτή η συλλογιστική προς εσχατολογικά προσδιορισμούς. Ανέφερε συχνά ότι η ιδεολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά δεν προχώρησε σε περιγραφή και ερμηνεία των αδιεξόδων των εσχατολογικών μετακρατικών δογμάτων. Τώρα, στο εσείς και απόφαση, επίσης γράφει, στο κοινωνικό πεδίο κυριαρχούσαν και θα κυριαρχούν πάντοτε, και είναι μια κατηγορία από τις πιο προβληματικές φράσεις του έργου του.
Στο κοινωνικό πεδίο κυριαρχούσαν και θα κυριαρχούν πάντοτε οι ηθικιστικές κανονιστικές θεωρίες και μόνο αυτές θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη ανάγκη πρακτικού προσανατολισμού, εφόσον η αξίωση ισχύως μέσα στις συνθήκες του πολιτικού συναρθρώνονται πάντοτε με το δέον. Κινούμενος αμφίπλευρα ή θολά, και όπως υπενήχθηκα ενδεχομένως σκόπιμα, ο Κονδύλης δεν τοποθετείται ή δεν κάνει σαφές τι είδους δέον. Τα ηθικοκανονιστικά κριτήρια, αντίθετα με το τι κηρύττουν οι ιδεολογίες, και το ήξερε πολύ καλά ο Κονδύλης, τα ορίζει κάθε κοινωνία που διαθέτει πολιτιακό γεγονός, σύμφωνα με την ιδιοσυστασία της. Ακόμα και στο Βυζάντιο έτσι ήταν η πόλη. Και κατά συνέπεια, ο κάθε αναδητής δεν είναι αρμόδιος να ορίσει τι είναι δέον για τα μέλη του κάθε πολιτιακού γίγνεσθε. Όμως, θα μπορούσε ένας αναλυτής του επίπεδου του Κονδύλη να ορίσει τις βαθμίδες και τον προσανατολισμό του δημοκρατικού πολιτικού γίγνεσθε και την τυπολογία εντός της οποίας κινείται κάθε αυτοθεσπιζόμενη κοινωνική οντότητα. Αυτό όμως θα απαιτούσε να γίνουν εξειδικεύσεις της έννοιας της ισχύως εντός ή εκτός θεσπιζόμενων πεδίων, και φαίνεται ότι ο Κονδύλης δεν πρόλαβε ή δεν θέλησε να το κάνει. Και τέταρτο, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, αλλά συντομεύονται ένα ακόμη, που και ο Σωτήρης επισημαίνει την αφήσιμη χρήση των όρων αξιολογική ουδετερότητα και αξιολογική ελευθερία. Στο ισχύ και απόφαση γράφει: η πρόξενη των μεγαλύτερων καταστροφών και συμφορών, συνήσαμε τώρα ιστορία, δεν ήταν οι σχεδικιστές, οι σκεπτικιστές και οι μηδενιστές, παρά οι ηθικιστές. Και δεν ξέρω να έχει διορθώσει αυτό που θεωρώ μια πολύ θολή διατύπωση. Είναι, εκτιμώ, μια πολύ θολή ακριβώς διατύπωση με αδιευκρίνηστη τοποθέτηση. Δική μου θέση είναι ότι υπάρχει μόνο αξιολογική ουδετερότητα. Ο όρος αξιολογική ελευθερία μπορεί να καταστεί όχημα αυθαίρετων ερμηνεών που δεν είναι ουδέτερες. Ακόμη είναι ένα πράγμα οι μηδενιστικές παραδοχές που ανέφερε στο απόσπασμα εντός ενός κράτους και άλλο η προσπάθεια του αναλυτή να είναι αντικειμενικός και αξιολογικά ουδέτερος. Είναι ένα πράγμα επίσης οι ηθικιστές των εσχατολογικών ιδεολογικών δογμάτων όταν φαντασιώνονται με τα φυσικά προσδιορισμένη πλανητική ηθική, και άλλο ο πολίτης που εντός του πολιτιακού γίγνεσθε υποστηρίζει τη δική του περιηθική θέση για συγκεκριμένα ζητήματα του κοινού βίου για να συμψηφιστεί και να συνεκτιμηθεί με τις θέσεις των άλλων. Η εξολογικά ουδέτερη περιγραφή και ερμηνεία των κρατών και του διεθνούς συστήματος, λοιπόν, καμιά σχέση δεν έχει με μηδενιστικές παραδοχές και συνδεδεμένη με αυτές αξιολογική ελευθερία. Για να είμαστε, που δεν θεωρώ όρο βάσιμο, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, οι μηδενιστές εντός του πολιτικού συστήματος, τους οποίους τόσο καλά ανάλυσε ο Κονδύλης, απορρίπτουν τόσο το πολιτικό γίνεσθε, όσο και την δυνατότητα ύπαρξης κριτηρίων πολιτικής ηθικής, ενώ τους την συνεπή μηδενιστική εκδοχή υιοθετούν χτινότης θέσης προπολιτικών προδιογραφών. Ο προσανατολισμός προς τα εκεί, λέω. Δεν θα έχουμε σίγουρα προπολιτική εποχή, νομίζω. Αλλά προσανατολιζόμενοι προς τα εκεί υπάρχουν άτυχες και απρόσκαιρες κοινωνίες. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό να διακρίνουμε περίπτωση και επίπεδο και να διευκρινίζεται αν αυτό αφορά την αναλυτική προσέγγιση ή την πολιτική πράξη. Ο ίδιος ο Κονδύλης ξανά και ξανά και τεκμηριωμένα εξηγεί ότι οι δυνηστικές παραδοχές απολύγουν προς τα εκεί. Θίγουν την ευνομία και την ευταξία. Αυτός είναι ο σκοπός του πολιτικού γίγνεσθε. Είναι κοινωνικοπολιτικά προσδιορισμένη ευνομία και ευταξία. Και όσο περισσότερο γίνεται κοινωνικοπολιτικά και ο πολύ συνεντολέας, επαναλαμβάνω, τόσο περισσότερο έχουμε δημοκρατία. Αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα με τον μηδενισμό η φυσιοκρατία, με αποτέλεσμα προσανατολισμό προς προπολιτικές απολύξεις και δημιουργία ακριβώς προϋποθέσεων προπολιτικής θηριωδίας και εκτινιωδίας. Στο επίμαχο απόσπασμα του Κονδύλη παραλείπει να εξηγήσει και να αιτιολογήσει επαρκώς ποιους εννοεί ως φορείς μηδενιστικών θέσεων και αντίστοιχα φορείς ηθικιστικών παραδοχών και το πώς αυτό σχετίζεται με την αξιολογική ουδετερότητα που χρησιμοποιεί εναλλακτικά με την αξιολογική ελευθερία. Το μόνο νοητό υπογραμμίζεται είναι υπογραμμιστεί η αξιολογικά ουδέτερη περιγραφή και η αποχή του αναλυτή από κανονιστικές αξιώσεις ή αξιώσεις ισχύως. Ως προς αυτό, θέση μας είναι ότι αυτό δεν έχει σχέση
με μηδενιστικές παραδοχές, επαναλαμβάνω, και η αναλυτική ουδετερότητα σκοπό έχει και κρίνεται αυτό να αποτυπώσει την πραγματικότητα, να διαθέτει οντολογία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Τρίγκη, για να ολοκληρώσω, για το εγχείρημά σου και εκτιμώ ότι διακρίνεται από πολλά άλλα. Συγκρατώ τρία πορίσματά σου. Πρώτο, είναι σημαντικός στοχαστής, όσα πρόσφατα από τους σημαντικότερους και θα κατατασσόταν στους ελάχιστους πρώτης βαθμίδας, για να δεν πέθαινε τη στιγμή που μπήκε στην τελική ευθεία της στοχαστικής του προσφοράς. Δεύτερον, η ικανότητά του να αξιοποιεί το πλήθος γνώσεων μέσα στις δεδαλώδεις, όπως λες και εσύ, διαδρομές της σκέψης, για να συνδέει επιδέξια προκείμενες προτάσεις και συμπεράσματα, του επέτρεψε να κάνει και κάποιες θολές διατυπώσεις και συνωμοσίες που θα μπορούσε να είχε αποφύγει. Βασικά με αυτά που ανέφερα, διαρωτήθηκε κατά πόσο, εάν δεν πέθαινε, θα γινόταν πιο σαφής και συγκεκριμένος. Πριν, οφείλω να πω ότι τέτοια ερωτήματα καμιά σχέση δεν έχουν με την κυρίαρχη ιδεολογική πολιτική θεολογία που εσχάτως διολυσταίνει τελείως προς μηδενιστικές παραδοχές, προς την ιδιωτεία και την εκτός πόλεως θηριωδία. Αριστοτέλης. Εντός πόλεως είναι έλογον και θεσπίζει την πολιτεία, εκτός πόλεως είναι εν δυνάμει θηρίο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είμαι πιο αριστοτελικός από εσένα. Ως προς αυτό σίγουρα. Ως προς αυτό σίγουρα. Τρίτο και τέλος, σίγουρα, όπως λες και εσύ, Σωτηρή, η προσφορά του στα πεδία της διεθνούς πολιτικής και της στρατηγικής ανάλυσης είναι η πιο σημαντική. Βασικά, είναι ένας από τους λόγους που φρόντισα να το γνωριστούμε, ήταν επειδή ως κάποιος που στα πεδία εξήγησής μου έχω την στρατηγική θεωρία, όταν διάβασα το θηρίο του πολέμου, πάλι επαναλαμβάνω την δική του φράση, έψαχνα καρέκλα να κάτσω. Διεπίστωσα ότι ήξερε όλη την στρατηγική βιβλιογραφία, που ενσωμάτωσε επιδέξια και το έργο του αυτό είναι από τα σημαντικότερα διεθνώς. Για να κάνω και λίγο χιούμορ, γιατί ο Κοντρής είχε πολύ χιούμορ, γύρω από υποθέσεις, κανείς δεν ρωτάται κατά πόσο η ολοφάνερη κίνησή του προς το τρίτο επίπεδο και την στρατηγική θεωρία της διεθνούς πολιτικής και τα στρατηγικά ζητήματα, είναι επειδή είχε όλη την άνεση εκεί να ξεδιπλώσει χωρίς συνωμοσίες απερίσπαστα τα στοχαστικά εργαλεία του για τον ρόλο της ισχύως. Γιατί, όπως έγραψε ο νούμερο ένα σήμερα διεθνολόγος, ο Κεν Γουόλτς, Θουκυδίδιων προδιαγραφών, στην διεθνή πολιτική, την κρατοκεντρική, με τις πολλές παθηγένειες, το τονίζω, το κυριότερο νόμισμα είναι η ισχύς, αθέσπιστη, όπως αυτός και μερικοί ακόμη εξηγούν, νομίζω και ο Γιώργος Κοντογιώργης, και τον συγχαίρω για το τελευταίο του βιβλίο για το Θουκυδίδη. Λοιπόν, συγχαρητήρια και περιμένουμε το επόμενο κείμενο σου, Γιώργο. Γιώργο, ναι, Σωτήρη, Σωτήρη. Σας μπέρδεψα, έχετε γίνει δυο ψηφίδιο, μην μπαθείς. Ευχαριστούμε τον κύριο Ήφαιστο, σημαντικές οι επισημάνσεις του, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από έναν στοχαστή που έχει μελετήσει το έργο του Παναγιώτη Κονδύλη. Στη συνέχεια, ο κύριος Κοντογιώργης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην Πρίτανης και θεμελιωτής της νέας επιστήμης, της κοσμοστημικής γνωσιολογίας, ενός συστήματος καθολικής και συνεκτικής γνώσης για την ερμηνεία του πολιτικού και κοινωνικού φαινομένου, συγκροτεί ένα διαφορετικό παράδειγμα από το παράδειγμα που ορίζει το φάσμα των ιδεολογιών της νεωτερικότητας, παράδειγμα το οποίο βιώνουμε σήμερα σε πλανητική κλίμακα αναφορικά με την οργάνωση των κοινωνιών. Κύριε Κοντογιώργη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το να αποτολμήσει κανείς την αποτίμηση του έργου, του πυρήνα του έργου ενός μεγάλου στοχαστή όπως ο Παναγιώτης Κονδύλης, είναι ένα τόλμημα που μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ανάλογα με την αφετηρία από την οποία ξεκινάει, ως θράσος, αλλά νομίζω ότι είναι ένα τόλμημα που χαρακτηρίζει και την γνωστική αφετηρία, άρα το βάθος του στοχασμού
του συγγραφέα, εν προκειμένου του Σωτήρη Αμάραντου. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυτού που τη συναντάμε στο έργο του, για το, του Σωτήρη για τον Κονδύλι έγκυται στο ότι πρόκειται για έναν μεγάλο όντως στοχαστή που αναλύει φαινόμενα με εξαιρετική πρωτοτυπία, τα φαινόμενα της νεωτερικότητας, που ωστόσο χωλαίνει εξ επόψεως γνωσιολογίας. Αν λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναγιώτη Κονδύλι, πρέπει να δει κανείς αυτή την αμφισημία, αυτή την αντίφαση στο έργο του, η οποία είναι προφανής και αυτήν ακριβώς αναδεικνύει ο Σωτήρης στο δικό του πόνημα. Ο βαθμός λοιπόν πρωτοτυπίας του Κονδύλι μπορεί να κριθεί, να αξιολογηθεί σε τρία επίπεδα. Πρώτα-πρώτα, στο βαθμό που είναι εγκατεστημένος μέσα στη νεωτερικότητα. Δεύτερον, στο βαθμό που εισφέρει στην κατανόησή της. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά στην αξία του πυρήνα της θεωρητικής του κατασκευής, που είναι η βούληση της ισχύως. Είναι γεγονός, και αυτό αν θέλετε ταξινομεί το Κονδύλι, τον Κονδύλι στις, στους στοχαστές της νεωτερικότητας, που, έχουν αυτή την αδυναμία, την γνωσιολογική αδυναμία να προσεγγίσουν τα πράγματα, δεν εξέρχεται λοιπόν της νεωτερικότητας. Είναι κριτικός της, αλλά μέσα στην νεωτερικότητα. Διαλέγεται δηλαδή με αφετηρία, για να δούμε τι είναι η νεωτερικότητα, την πρώιμη ανθρωποκεντρική εποχή, την περίοδο δηλαδή που μόλις εξήλθε ο άνθρωπος από την φεουδαρχία και βεβαίως η έξοδος αυτή θεμελιώνει αυτό που αποκαλούμε πρώτο ανθρωποκεντρική εποχή, η φάση που τα χαρακτηριστικά της είναι η αιρετή, η εκλόγιμη μοναρχία, το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την μισθωτή εργασία από την ιδιοκτησία του οικονομικού συστήματος, την ατομική ελευθερία βεβαίως και χαρακτηρίζεται από μία άλλη παράμετρο η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία να την επισημάνουμε. Είναι μία στάση που το σύνολο της νεωτερικότητας την αντιμετωπίζει στατικά, με την έννοια ότι δεν έχει παρελθόν, θεωρεί ότι γεννήθηκε ξαφνικά από το μηδέν στην εποχή της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης, άρα είναι ανώτερη από κάθε εποχή που προηγήθηκε και δεν υπόκειται σε σύγκριση και βεβαίως δεν μπορεί να έχει μέλλον. Γι' αυτό και θα παρατηρήσετε σήμερα, το παρατηρούμε αυτό και στο έργο του Κονδύλι, ότι ο διάλογος της νεωτερικότητας γίνεται με τον εαυτό της. Δεν θα συναντήσετε δηλαδή ένα έργο νεωτερικού στοχαστή να πει ότι θα αποτολμήσω μια σύγκριση του πολιτιακού συστήματος που ζούμε με το ένα πολιτιακό σύστημα ή το σύνολο των πολιτιακών συστημάτων που συναντάμε στην πόλη κράτος. Και ο ισχυρισμός αυτός συμπίπτει με μια απόλυτη σύγχυση που οδηγεί στην ταυτολογία αυτού που είναι η βιωματική κατάσταση της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Γι' αυτό και βλέπουμε, αν θέλετε, αυτή τη στατικότητα να μας προβάλλει καθημερινά με την έννοια ότι εάν αμφισβητήσετε την ολοκληρωμένη εκδοχή της δημοκρατίας που ζούμε σήμερα, το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Το αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, αυταρχικό καθεστώς και εκλόγιμη μοναρχία, αυτό που λέγεται, αποκαλείται αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κοινοβουλευτικό σύστημα και πολλά άλλα με πρόσημο τους εφημισμούς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ετεροθαλή
αδελφάκια, για να, να μην πω και αυτά αδέλφα. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η νεωτερικότητα στο Κονδύλι αντιμετωπίζεται με αυτή τη στατική οπτική, δηλαδή από το εσωτερικό της, αλλά με ισχυρό κριτικό πνεύμα. Συγκεκριμένα δηλαδή υπό το πρίσμα της θεωρίας της ισχύως. Η κριτική αυτή επομένως έχει σημασία να το επισημάνουμε με μια αποτίμηση του Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης ισχυρίζεται ότι η αρχαιότητα, δηλαδή ο κόσμος των πόλεων κρατών, διακρίνεται για το κριτικό της πνεύμα κατά την ίδια έννοια που η μόνη επόμενη εποχή που διακρίνεται για το κριτικό της πνεύμα και επομένως στην προσέγγιση της πραγματικότητας με όρους ελευθερίας και περίπου και δημοκρατίας, είναι η νεωτερικότητα, η σημερινή εποχή δηλαδή. Η διαφορά που διαφεύγει σε όλους τους στοχαστές της νεωτερικότητας, αναφέρθηκε προηγουμένως η σχολή της Φραγκφούρτης κλπ, είναι ότι η αρχαιότητα και θα έλεγα και η ελληνική οικουμένη, συμπεριλαμβανομένου και του Βυζαντίου, διακρίνεται για ένα κριτικό πνεύμα που είναι όχι ενδοσυστημικό, αλλά διασυστημικό και μάλιστα διακοσμοσυστημικό. Με άλλα λόγια, όταν θα μιλήσει με κριτικό πνεύμα ένας στοχαστής ή ένας κοινός πολίτης της αρχαιότητας, της πόλης, θα μιλήσει για αλλαγή πολιτείας. Όταν θα συζητήσουμε σήμερα για την κριτική αποτίμηση, για την άρνηση, την αμφισβήτηση του παρόντος συστήματος, θα μιλήσουμε για το ίδιο σύστημα με άλλους όρους. Δηλαδή για αλλαγή ουσιαστικά, για την εναλλαγή στην εξουσία. Αυτό δεν συνιστά κριτική αποτίμηση και μάλιστα με φιλοσοφικούς όρους μιας πραγματικότητας, αλλά ουσιαστικά νομιμοποίησή της, νομιμοποίηση μιας άλλης εκδοχής της, δηλαδή και όχι υπέρβασή της. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα, εάν το συνεκτιμήσει κανείς με μια άλλη διάσταση που ο Σωτήρης την συνάντησε στον Κονδύλι, το γεγονός δηλαδή ότι οτιδήποτε εκφεύγει της νεωτερικότητας είναι, αντιμετωπίζεται με όρους αποστροφής. Όπως παραδείγματος χάρη η δημοκρατία δεν θα αγγίξει το ζήτημα, το πολιτιακό ζήτημα ο Κονδύλης, περίπου θα μας πει με βάση, όπως θα δούμε, την θεωρία της ισχύως, τη βούληση της ισχύως, δεν θα αγγίξει την αλλαγή πολιτείας, θα κάνει τη διαφοροποίηση με βάση το δημοκρατικό σύστημα που ίσχυσε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά, μεταξύ της ολιγαρχικής αστικής πραγματικότητας και της μαζικής δημοκρατίας. Η μαζική δημοκρατία δηλαδή είναι η εκλόγιμη μοναρχία του σήμερα, επειδή καθιερώθηκε η καθολική ψηφοφορία. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που από τη μια μεριά εμφανίζει τον Κονδύλι να είναι ένας σημαντικός αναλυτής σε βάθος κατανόησης της νεωτερικότητας και απ' την άλλη να μην μπορεί να βγει από το σπήλαιό της για να αντιμετωπίσει τα πράγματα σε μια ευρύτερη οπτική. Εδώ λοιπόν υπησέρχεται και η υπόκριφη επιρροή του Κονδύλι από τη γερμανική σχολή, από τον Σοπενχάουερ που το ανέδειξε με παρισή αποδεικτική ικανότητα έως τον Νίτσε και πολλούς άλλους, που στην πραγματικότητα ανάγεται στο γεγονός ότι η γερμανική πλευρά της Ευρώπης δεν εισήλθε στον πολιτισμό, στον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, παρά πολύ καθυστερημένα και δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη διάκριση μεταξύ της ισχύως, που την αποτιμά ως ιδίωμα του κράτους, στον κρατοκεντρισμό, και της ελευθερίας, που έχει να κάνει με κάτι πέραν της ατομικής ελευθερίας και άρα της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής. Η βούληση της ισχύως λοιπόν είναι η τρίτη παράμετρος που μπορεί να αξιολογήσει κανείς για να διακρίνει τον βαθμό πρωτοτυπίας του Κονδύλι. Η βούληση της ισχύως στον Κονδύλι συνδέεται με την αυτοσυντήρηση. Στην πραγματικότητα δηλαδή ομολογεί ότι
Έτσι ήταν στις προπολιτικές κοινωνίες και έτσι είναι και έτσι θα είναι εσαΐ. Αποδίδει δηλαδή στη Βούληση της Ισχύως μια καθολική εφαρμογή η οποία καθορίζει τα πράγματα ανεξαρτήτως του πώς διαμορφώνονται στο πολιτιακό, στο κοσμοπολιτιακό κλπ. Επίπεδο. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια γενίκευση η οποία είναι γεγονός ότι απαντάται στις διακρατικές σχέσεις. Αλλά είναι μια γενίκευση η οποία ορίζει τον πολιτισμό με όρους βαρβαρότητας. Γιατί η ισχύς είναι η βαρβαρική εκδοχή του πολιτισμού που δεν αναγνωρίζει τι από την άλλη μεριά. Βεβαίως την ελευθερία. Τι άφησε λοιπόν έξω από την προβληματική του ο Κονδύλης, αυτό που επεσήμανα πριν, δηλαδή την ελευθερία. Τη μετάβαση δηλαδή από τον πολιτισμό της βαρβαρότητας στον πολιτισμό του ευζήν. Διότι σωστά υπόθηκε ο Αριστοτέλης, δεν πάβει να λέει ότι ο άνθρωπος, και θα έλεγα σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, ο άνθρωπος εξανθρωπίζεται με την εγκατάστασή του στην πόλη, με τη δημιουργία δηλαδή ενός πολιτιακά διατεταγμένου με όρους ελευθερίας νομικού πολιτισμού. Επομένως, η έξοδος από τη βαρβαρότητα, αυτό που συγκροτεί άλλωστε και το φαινόμενο του κρατοκεντρισμού, δηλαδή των διακρατικών σχέσεων, συνεπάγεται την ανάπτυξη της πολιτείας, η οποία εξελίσσεται σε περισσότερα στάδια, αλλά έχει ως, θα μας πει ο Αριστοτέλης και άλλοι στοχαστές που ζήσανε την εποχή της δημοκρατίας, το εύζην και όχι την αυτοσυντήρηση, την ελευθερία και όχι την βαρβαρότητα της ισχύως, τον ευδαίμονα βίο, το στοχάζεστε, δηλαδή τον θεωρητικό βίο και εν τέλει αυτό που συμπυκνώνει όλα αυτά, την ελευθερία. Την ελευθερία όμως όχι ως ατομική ελευθερία που γνωρίζει η νεωτερικότητα και δεν διανοείται και μάλιστα αντιμάχεται την πολιτική και δει την καθολική ελευθερία, αλλά την ελευθερία σε όλα τα πεδία της ζωής των ανθρώπων, το ατομικό, το κοινωνικό, οικονομικό και το πολιτικό. Αυτή λοιπόν η διαλεκτική σχέση μεταξύ ισχύως και ελευθερίας δεν εγγράφεται στον στοχασμό του Κονδύλη, διότι και δεν θα μπορούσε να εγγραφεί, διότι ακριβώς στοχάζεται με τους όρους της νεωτερικότητας και δεν εξέρχεται από αυτό το πλαίσιο, ώστε από την περιοχή της βαρβαρότητας ή των συσχετισμών δύναμης να οδηγηθούμε στον πολιτιακό πολιτισμό που έχει ως πρόσημο την ελευθερία. Σε αυτό ακριβώς εγγράφεται και το διακύβευμα της σχέσης ηγεμονίας και ελευθερίας. Ο Αριστοτέλης το αποτύπωσε αυτό με πολύ παραστατικό τρόπο. Απ' τη μια μεριά υπάρχει ο άνθρωπος θηρίο και απ' την άλλη ο πολιτισμένος άνθρωπος που αναζητά τον ενάρετο βίο και την ανάπτυξη της ελευθερίας με όρους ευδαιμονίας και θεωρητικού βίου. Είναι δυστύχημα, θα έλεγα, και επισημάνθηκε προηγουμένως ότι ο Κονδύλης έφυγε νωρίς και δεν μπόρεσε ή δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα μπορούσε να είχε αποκομίσει και να είχε αναθεωρήσει πολλά από αυτά που αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του και της ερμηνευτικής του, αλλά δυστυχώς δεν το πραγματοποίησε. Του λείπει, είπα προηγουμένως στην αρχή, η γνωσιολογία. Η γνωσιολογία προϋποθέτει μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει κανείς. Πρώτα-πρώτα την ενοιολογία, το ξεκαθάρισμα των ενοιών με βάση το γενετικό τους πυρήνα. Δεν μπορεί να ορίζει κανείς όπως θέλει ένα πολιτικό σύστημα, θα το ορίσει με βάση τους όρους της γενετήσιας πράξης που είναι η εποχή που γεννήθηκε και γι' αυτό προσδιόρισαν με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο το πολίτευμα. Και εδώ έχουμε τις τρεις μεγάλες αυτές παραδοχές, την τριλογία δηλαδή των πολιτιών που είναι η μοναρχία, η εκλόγιμη μοναρχία αν θέλετε στον ανθρωποκεντρισμό, η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία. Αυτά απουσιάζουν
από τον Κονδύλι. Απουσιάζουν και από τον Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης συζητάει για την δημοκρατία και θεωρεί ότι το σημερινό σύστημα είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν γνωρίζει τι είναι αντιπροσώπευση και δεν γνωρίζει ότι αυτό που ορίζει ως αντιπροσώπευση δεν είναι παρά μια τυπική εκλόγιμη μοναρχία. Το ζήτημα λοιπόν αυτό της καθολικής αποτίμησης, της εφαρμογής μάλλον της θεωρίας της ισχύως, οδηγεί σε μια σειρά από παρανοήσεις στην συλλογιστική του Κονδύλι, όπως παραδείγματος χάρη τον οδηγεί να θεωρεί ότι είναι άνευ σημασίας αυτό που θα ορίζει ως μαζική δημοκρατία, δηλαδή την εκλόγιμη μοναρχία της εποχής μας και την ολοκληρωτισμό. Διότι πίσω από κάθε τέτοια αξιακή παράμετρο της κοινωνίας υφέρπει ακριβώς η βούληση της ισχύως. Το δεύτερο είναι ότι μη γνωρίζοντας τη δημοκρατία δεν γνωρίζει ακριβώς και το γεγονός ότι στη δημοκρατία η ισχύς εξαφανίζεται, απορροφάται δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα της καθολικής ελευθερίας και άρα της αυτοκυβέρνησης, δηλαδή της εξάλειψης του υποκειμένου της κυριαρχίας που το συναντάμε στις μοναρχίες, στις εκλόγιμες μοναρχίες. Δεν υπάρχει υποκείμενο κυριαρχία στην δημοκρατία. Υπάρχει καθολική πολιτική αρμοδιότητα που κατέχει η κοινωνία. Και επειδή ακριβώς αυτός που κατέχει την καθολική πολιτική αρμοδιότητα είναι και αυτός που θα ήταν υπό άλλους όρους το υποκείμενο της κυριαρχίας, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, γι' αυτό και εξαλείφεται η εξουσία, άρα και το υποκείμενο της κυριαρχίας. Αυτά τα λεπτά χαρακτηριστικά, νομίζω, είναι τα ιδιώματα που φέρνει μαζί του κάθε νεωτερικός. Υπάρχει όμως και μια τελευταία επισήμανση που είναι χρήσιμο να τη δούμε σε σχέση με τις εφαρμογές της βούλησης της ισχύως. Μπορούμε να κρίνουμε ότι η βούληση της ισχύως που εφαρμόζει μια βαρβαρική κοινωνία είναι η ίδια με τη βούληση της ισχύως που εφαρμόζεται στον ανθρωποκεντρικό κρατοκεντρισμό μεταξύ της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας, παραδείγματος χάρη. Μα ξέρουμε ότι οι βαρβαρικοί λαοί πολεμούν γιατί είναι επάγγελμα λαιλασίας, ένας τρόπος του βίου δηλαδή. Ενώ στη δημοκρατία, στον κρατοκεντρισμό, τον ανθρωποκεντρικό κρατοκεντρισμό, ο πόλεμος, η αποθέωση δηλαδή της βούλησης της ισχύως, είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει είτε με την ηγεμονία στο εσωτερικό του κρατοκεντρισμού, είτε με την υπεράσπιση της ελευθερίας. Είναι το ίδιο πράγμα να χρησιμοποιεί κανείς την ισχύ του για να προστατεύσει την ελευθερία του από το να χρησιμοποιεί την ισχύ για να ηγεμονεύσει ή να χρησιμοποιεί την ισχύ προκειμένου να ζήσει, να λαιλατήσει δηλαδή τον άλλον ως τρόπο ζωής και επαγγέλματος. Αυτά είναι ζητήματα, αν θέλετε, που χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση, μια δηλαδή προσέγγιση του έργου και έναν διαχωρισμό μεταξύ αυτής της κορυφαίας αντίληψης για την καθολική βούληση της ισχύως που έχει διαπραγματεύεται ο Κονδύλης από τον βαθιστόχαστο, όντως αναλυτικό στοχασμό και προσέγγιση της νεωτερικότητας. Καταλήγουμε λοιπόν, και όλα αυτά μας τα δημιουργεί το έργο του Σωτήρη Αμάραντου ως ερωτήματα και προσεγγίσεις, ότι το έργο αυτό πρόκειται, είναι, θα έλεγα, η πρώτη όντως αφιψηλού, δηλαδή θεωρητική προσέγγιση του έργου του Κονδύλι, μια αποτίμηση που έχει όμως ένα υπόβαθρο, το αναφέρει, αναφέρεται στην κοσμοστημική γνωσιολογία, δηλαδή έχει μια αφετηρία γνωσιολογική από την οποία το προσεγγίζει. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο γεγονός της συμβολής αυτού του έργου του Σωτήρη στην ελληνική και όχι μόνο βιβλιογραφία. Να κλείσω με την επισήμανση. Η φιλοσοφία ασχολείται, όπως δηλώνει, με την αλήθεια. Η αλήθεια όμως έχει αποδειχθεί
αφού δεν διαθέτει γνωσιολογία, ότι ουσιαστικά έχει χρησιμεύσει πολύ περισσότερο από τη γνώση στο να διαμορφώσει ένα ατέλειωτο νεκροταφείο αληθιών, οι οποίες εναλλάσσονται, διότι η μία αλήθεια έρχεται να διαδεχτεί την άλλη, που σημαίνει ότι αναδεικνύει το ψευδές της προηγούμενης αλήθειας. Και αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της νεωτερικότητας, που έχω τη γνώμη ότι ο Σωτήρης το έχει αναδείξει με περισσή ακρίβεια και στοχοθέσμηση στο έργο του, στο τρίτο μέρος ακριβώς αυτής της πραγματείας. Τον συγχαίρω και εύχομαι να δώσει και άλλα αξιόλογα, και είμαι βέβαιος ότι θα δώσει έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοντογιώργη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο συγγραφέα, τον κύριο Αμάραντο. Κύριε Αμάραντο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κύριους καθηγητές για τα άκρως εγκομιαστικά προς το πρόσωπό μου σχόλιά τους, αλλά να δηλώσω ταυτόχρονα και τη δυσκολία μου να μιλήσω για το έργο μου. Παρ' όλα αυτά, φέρω την ευθύνη αυτού του πονήματος και έχω την πρόθεση να το υποστηρίξω. Βασική μέρημνά μου ήταν να προβώ στην επαναξιολόγηση της φιλοσοφικής προσφοράς του Παναγιώτη Κονδύλη στον χώρο της φιλοσοφίας, της κοινωνικής θεωρίας και της πολιτικής θεωρίας. Το αν το κατάφερα ή όχι μένει να κριθεί από τον κάθε αναγνώστη που θα ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο. Ήθελα προφανώς με όρους δικαιοσύνης στο επίπεδο της φιλοσοφικής κίνησης να αποδώσω στον Παναγιώτη Κονδύλη αυτό που το ίδιο το έργο αξίζει ή τουλάχιστον αξίζει κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και προσπάθησα να αποφύγω τα εύκολα κολακευτικά σχόλια ή μια αιμονική τάση αποδόμησης, η οποία χαρακτηρίζει πολλούς σχολιαστές του. Το βιβλίο αυτό διαιρείται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος προσπαθώ να ανασυγκροτήσω κριτικά τη φιλοσοφία του Κονδύλη, να εστιάσω στα κεντρικά ενοιολογικά εργαλεία της σκέψης του, που παρουσιάζονται πρωτογενώς στην περιγραφική θεωρία της απόφασης, όπου κεντρικό σημείο εκκίνησης μάλλον για τη σκέψη του είναι ο λεγόμενος προκαταρκτικός κόσμος, στον οποίο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ένα σύνολο στοιχείων που, αν θέλετε, προετοιμάζουν την ανάδυση αυτού που ο ίδιος αποκαλεί ως κοσμοεικόνα. Σε αυτό το προκοινωνικό επίπεδο, αν θέλετε, εντοπίζεται, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη, ένα σύνολο στοιχείων, όπως είπαμε, ροπών, κινήσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μία καταρχήν ισοτιμία. Τίποτα δεν υπερτερεί έναντι του άλλου με όρους ιεραρχίας. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι και η αυτοσυντήρηση. Η έννοια της αυτοσυντήρησης, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη. Ακριβώς αυτό το σημείο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι η αυτοσυντήρηση, που σε αυτό το πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται ως ένα σάλεμα, όπως ο ίδιος το χαρακτηρίζει, οργανικής ύλης, το οποίο επιδιώκει την ειδονή και από την άλλη την αποφυγή του πόνου, ξαφνικά μετατρέπεται, και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ίδιας της θεμελίωσης της φιλοσοφίας του Παναγιώτη Κονδύλη που έχω επισημάνει στο συγκεκριμένο έργο, ξαφνικά γίνεται ο τρόπος μέσα από τον οποίο αναδύεται το κοινωνικό, δηλαδή ο πολιτισμός. Κάθε κοινωνικό φαινόμενο προκύπτει μέσα από τον αποχωρισμό από τον προκαταρκτικό κόσμο και από την διαμόρφωση μιας κοσμοεικόνας. Η κοσμοεικόνα συγκροτεί ταυτόχρονα και το υποκείμενο
και την αντικειμενικότητα του υποκειμένου, δηλαδή αυτό που το υποκείμενο της συγκεκριμένης κοσμοεικόνας θα αντιμετωπίσει ως αντικειμενικότητα. Άρα η κοινωνία, η οικονομία, η πολιτική, η τέχνη, ο έρωτας ουσιαστικά υπηρετούν ή ακόμα καλύτερα είναι ένας μανδύας μέσα στον οποίο κρύβει τον εαυτό της η αυτοσυντήρηση, η παράμετρος της αυτοσυντήρησης. Αν λοιπόν η κοσμοεικόνα σύμφωνα με τον Κονδύλη υπηρετεί την αυτοσυντήρηση διαμέσου του πολιτισμού, τότε στο βαθμό που η δυνατότητα ή καλύτερα τα μέσα της αυτοσυντήρησης σπανίζουν σε αυτόν τον κόσμο και από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλα υποκείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από την τάση της αυτοσυντήρησης, στο κοινωνικό επίπεδο η αυτοσυντήρηση εκφράζεται ως βούληση για ισχύ. Και στο βαθμό που η βούληση για ισχύ έχει μια τάση συνεχώς να διευρύνεται, κάτι τέτοιο χαρακτηρίζει το σύνολο του κοινωνικού και του πολιτικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Το ζήτημα είναι ότι η έννοια της κοσμοεικόνας θα μπορούσα ίσως και με καστοριαδικούς όρους να τη δω ως μια συνολική αναπαράσταση η οποία δημιουργεί και το υποκείμενο όπως είπα πριν και την αντικειμενικότητα αυτού του υποκειμένου, το οποίο προκύπτει ως υποκείμενο μέσα από την πράξη της απόσχησης από τον προκαταρκτικό κόσμο. Τη στιγμή που προκύπτει όμως, μας λέει ο Κονδύλης, ως υποκείμενο, το ίδιο δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον τρόπο ανάδυσης του, τον τρόπο της προσωπικής ή συλλογικής του ανάδυσης, διότι δεν έχουμε μόνο το ατομικό υποκείμενο σύμφωνα με τον Κονδύλη που προκύπτει μέσα από αυτήν την κοσμοεικόνα, αλλά έχουμε ένα υποκείμενο συλλογικό σε επίπεδο ομάδος, αλλά και ακόμη το υποκείμενο το οποίο συγκροτείται στο σύνολο της ανθρωπότητας. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η ανάδυση μένει σκοτεινή. Ένα είδος, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως, μάλλον ως συλλογικό ασυνείδητο, την διαδικασία αυτή μέσα από την οποία προκύπτει το εκάστοτε υποκείμενο της απόφασης. Άρα λοιπόν, η κοσμοεικόνα, δηλαδή το κοινωνικό νόημα βαθύτερα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, είναι για τον Κονδύλη ένα πλάσμα της αυτοσυντήρησης. Και ως προς αυτό, και είναι ένα μέρος της κριτικής που του κάνω, για τον Κονδύλη δεν διαφέρει ο ολοκληρωτισμός από τη δημοκρατία. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και μια επικίνδυνη οδό στη βάση μιας πολιτικής αξιοποίησης μιας τέτοιας θεώρησης, διότι ο Κονδύλης, όπως θα πω αμέσως μετά, στη βάση του θεωρητικού του στοχασμού και της ανάγκης κατάκτησης μιας αντικειμενικής θέασης της πραγματικότητας, της περιγραφικής θεωρίας της απόφασης, δηλαδή μιας αξιολογικά ελεύθερης θεωρίας, δήλωνε την αποχή του από τις ιδεολογικές διαμάχες. Παρ' όλα αυτά, η αξιοποίηση των συνεπαγωγών της σκέψης του θα μπορούσε από συγκεκριμένα πολιτικά κινήματα να οδηγήσουν και σε πολύ αρνητικές συνέπειες. Βέβαια, πάντοτε η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον πομπό, βαραίνει και τον δέκτη. Το ζήτημα της ερμηνείας επανέρχεται με έναν τρόπο καταλυτικό και στο πεδίο αυτό. Πώς λοιπόν από αυτόν τον συνεπή μηδενισμό, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι το νόημα είναι μια κοινωνική κατασκευή, κάθε νόημα είναι μια κοινωνική κατασκευή που υπηρετεί την αυτοσυντήρηση, πώς είναι δυνατόν στη σκέψη του Κονδύλη να υπηρετηθεί η αξιολογικά ελεύθερη θεώρηση των πραγμάτων? Η απάντηση που δίνει είναι ότι πρώτον μέσα από τη συνειδητοποίηση πως κάθε νόημα είναι μια κοινωνική κατασκευή που υπηρετεί την αυτοσυντήρηση, και το δεύτερο είναι η ανάγκη για την αντικειμενική διάσταση των πραγμάτων
να αρνηθούμε προσωπικά ως στοχαστές τη βούλησή μας για ισχύ, τις αξιώσεις ισχύως. Στη βάση αυτού λοιπόν του προσανατολισμού, του θεωρητικού προσανατολισμού, ουσιαστικά κατακτά, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, ένα σημείο πάνω στο οποίο μπορεί να ατενίσει με αντικειμενικό τρόπο και με όρους φιλοσοφίας το νόημα, το κοινωνικό νόημα, σε όλες του τις διαστάσεις. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου προσπάθησα να αναζητήσω τις πιθανές επιρροές που χαρακτηρίζουν το έργο του Παναγιώτη Κονδύλη. Και φυσικά έχουν επισημανθεί από διάφορους στοχαστές η επιρροή που του άσκησε ο Νίτσε ή ο Κάρλ Σμιτ κτλ. Εγώ, μέσα από τη δική μου μελέτη, μπόρεσα να δω ότι ο βασικός επηρεασμός του οφείλεται στον Αρθούρο Σοπενάουερ. Και αυτό χοντρικά σε δύο επίπεδα, για να μην σας κουράσω με μια πιο σχολαστική ανάλυση αυτής της σχέσης. Το πρώτο είναι το οντολογικό επίπεδο, από το οποίο ο συγκεκριμένος στοχαστής έχει επηρεαστεί από το Σοπενάουερ. Σύμφωνα με το Σοπενάουερ, ο κόσμος ουσιαστικά μπορεί να ειδωθεί είτε ως παράσταση είτε ως βούληση. Ουσιαστικά εισπράττει την θεωρητική αντίληψη του Ιμάνουελ Καντ στη βάση ενός διεισμού μεταξύ φαινομενικότητας και του πράγματος καθεαυτό. Το πράγμα καθεαυτό είναι το όντως όνο, όπως θα μπορούσαμε να πούμε στη φιλοσοφία, και ο κόσμος της φαινομενικότητας είναι αυτός ο οποίος προσλαμβάνεται και υποκύπτει ουσιαστικά στις απριόρι αρχές μέσα από τις οποίες είναι οργανωμένος ο συγκροτησιακός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ο άνθρωπος. Η διαφορά του Σοπενάουερ από τον Καντ είναι ότι ενώ ο Καντ μας λέει ότι ο κόσμος ως πράγμα καθεαυτό δεν μπορεί δια του λόγου να γίνει αντιληπτός ή, εν πάση περιπτώσει, να προσεγγιστεί χωρίς να κακοποιηθεί το είναι του, και άρα μας εγκαταλείπει σε ένα είδος γνωσιολογικού αγνωστικισμού, ο Σοπενάουερ θεωρεί αντιθέτως ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Η βούληση για τον Σοπενάουερ, που είναι νομίζω μια κατεξοχήν μεταφυσική κατηγορία στη σκέψη του, στη βάση της αντίληψης της ως τέτοια, δηλαδή ως πράγμα καθεαυτό, είναι ενιαία, είναι αδιαίρετη, δεν έχει σκοπιμότητα. Όταν όμως γίνεται αντιληπτή και βιώνεται στο επίπεδο του κόσμου ως παράσταση από το ανθρώπινο υποκείμενο, τότε η βούληση τι κάνει, αντικειμενοποιείται και γίνεται μια εγωιστική βούληση. Η εγωιστική αυτή βούληση, σύμφωνα με τον Σοπενάουερ, δεν είναι τίποτε άλλο από τη βούληση για ισχύ. Κάτι μας θυμίζει μάλλον αυτό, τον Παναγιώτη Κονδύλη. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ο κόσμος συγκροτείται από επιμέρους υποκείμενα εγωιστικά, η βούληση για ισχύ μετατρέπεται σε μία συνεχή σύγκρουση των αξιώσεων της ισχύος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Σοπενάουερ, ακριβώς επειδή θέλει να υπερβεί το στοιχείο του κόσμου ως παράσταση, δηλαδή ως φαινομενικότητα, αναζητά και ο ίδιος έναν τρόπο αντικειμενικής θέασης του κόσμου, ώστε ο άνθρωπος, ή καλύτερα ο στοχαστής, να γίνει ένας διαυγής, όπως μας λέει στο έργο του, οφθαλμός του κόσμου. Πώς το κατορθώνει αυτό? Μα φυσικά, μέσα από την άρση της ατομικής βούλησης, της εγωιστικής διάστασης, της βούλησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Μας θυμίζει και αυτό κάτι σε σχέση με την βασική γνωσιοθεωρητική τοποθέτηση του Παναγιώτη Κονδύλη. Συνοψίζοντας λοιπόν αυτή τη σχέση, θα έλεγα ότι η ομοιότητα αφορά το επίπεδο ακριβώς της οντολογίας και του καταλυτικού στοιχείου της βούλησης και στους δύο, με τη διαφορά βέβαια ότι ο Κονδύλης προσπαθεί να αρνηθεί τη μεταφυσική διάσταση της βούλησης, γι' αυτό και προσφεύγει στην ανάγκη ενός προκαταρκτικού κόσμου
μάλλον φυσιοκεντρικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη όμως έχουμε και το γνωσιοθεωρητικό κομμάτι, στο οποίο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ταύτιση μεταξύ των δύο, καθώς αυτός που αρνείται τελικά τη βούληση για να μπορέσει να γίνει ο διαυγής οφθαλμός του κόσμου, αφορά μάλλον αυτή η διαδικασία της αντικειμενικής θέασης του κόσμου πρώτον και για τους δύο ελάχιστους ανθρώπους, ελάχιστα στοχαστικά υποκείμενα που είναι σε θέση να το πράξουν αυτό. Δεύτερον, αυτή η άρνηση της βούλησης για ισχύ δεν μπορεί παρά να έχει πολύ περιορισμένη χρονική διάσταση, καθώς, ξέρετε, αν εγκαταλείψουμε τη μέρημνά μας για επιβίωση, για αυτοσυντήρηση, η ποινή είναι ο θάνατος. Άρα, λοιπόν, ο στοχαστής και για τον Κονδύλι και για τον Σοπενάουρη δεν μπορεί συνεχώς να έχει παραιτηθεί, να έχει δηλώσει παραίτηση από την αυτοσυντήρησή του. Και το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνδέει και τους δύο σε επίπεδο γνωσιοθεωρητικό αφορά με την απόσυρση του στοχαστή από την ιδεολογική διαμάχη, από τη σύγκρουση και από το ρόλο του συμβουλάτορα πολιτικών. Θα κλείσω με το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου, το οποίο συνιστά μια απόπειρα κριτικής και κριτικής αναθεώρησης του γενικού κριτηρίου που χρησιμοποιεί ο Παναγιώτης Κονδύλης, που είναι η βούληση για ισχύ. Γι' αυτό και προσπαθώ να αντιπαραθέσω τη βούληση για ισχύ, στη βούληση για ισχύ την παράμετρο της καθολικής ελευθερίας, έτσι όπως έχει συγκροτηθεί στο έργο του Γιώργου Κοντογιώργη, δηλαδή στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, δηλώνοντας τα όρια της βούλησης για ισχύ σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, που είναι, το ανέλησε πιο πριν ο κύριος Κοντογιώργης, η δεσποτική συγκρότηση του κόσμου, όταν δηλαδή απουσιάζει η ελευθερία, και βέβαια στο επίπεδο του πρώιμου ανθρωποκεντρισμού, όταν έχουμε μόνο την ατομική ελευθερία και το οικονομικό και πολιτικό επίπεδο διέπονται από τη βούληση για ισχύ, δηλαδή γίνονται αντικείμενο ιδιοποίησης από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων. Όπως και αντίστοιχα στο διακρατικό επίπεδο, όταν απουσιάζει η λεγόμενη οικουμενική διάσταση ενός μιας υπερκείμενης αρχής, τότε ακριβώς οι σχέσεις μεταξύ των κρατών διευθετούνται με βάση τον κανόνα της ισχύως. Άρα λοιπόν, μέσα από την έννοια της καθολικής ελευθερίας μπορούμε να δούμε τα όρια της κονδύλιας σκέψης, τα όρια του κριτηρίου της βούλησης για ισχύ. Ακριβώς για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σήμερα αναλυτικά τη σκέψη του Κονδύλι, καθώς σε καμία περίπτωση δεν εισηγούμε να παραιτηθούμε από το ενδιαφέρον για το έργο του συγκεκριμένου στοχαστή, το οποίο έχει πολλά να μας μάθει, έστω και κάτω από αυτούς τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ακόμα και σήμερα και στο άμεσο μέλλον τα κριτήρια που θέτει η σκέψη του Κονδύλι είναι σημαντικά και οφείλουν να μας κινούν το ενδιαφέρον στο ερευνητικό μας πεδίο, και επειδή η σκέψη του είναι φιλοσοφική, αφορά σχεδόν το σύνολο του επιστητού, όπως βέβαια και για όσους υπηρετούμε με έναν συστηματικό και επαγγελματικό τρόπο τον αφηρημένο στοχασμό, θα έλεγα ότι μας μαθαίνει η σκέψη του Παναγιώτη Κονδύλι, για να κλείσω έτσι κάπως εύθυμα σε σχέση με το έργο του, μας μαθαίνει να αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά κίνητρα, ιδεολογικές αγκυλώσεις, προσωπικές αξιώσεις ισχύως βαραίνουν στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τις ιδέες μας για τον κόσμο και μέσω αυτών των ιδεών επηρεάζουμε άλλους ανθρώπους ως προς αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βαθιά μέσα μου τον αγαπητό κύριο Ροζάνη, ο οποίος έγραψε τον πρόλογο του βιβλίου αυτού με πολύ μεγάλη προθυμία, και για τα όσα συνεισφέρει στο διάλογο τον κριτικό που προσπαθούμε να αναπτύξουμε με το έργο του Παναγιώτη Κονδύλι. Δυστυχώς δεν είναι ο ίδιος ο Κονδύλης στη ζωή για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ
τον κύριο Δούνα, ο οποίος συντόνισε τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ τον πρόεδρό μου στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Ερμηνείας, τον κύριο Σωτήρη Λίβα, για τα πολύ σημαντικά τα οποία κατέθεσε σήμερα. Τον κύριο Παναγιώτη Ήφαιστο, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει τελευταία έναν ουσιαστικό, νομίζω, διάλογο, με αφορμή το κονδύλι και το βιβλίο το οποίο, νομίζω, ολοκληρώνει πολύ σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και βέβαια τον αγαπητό μου καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ο οποίος με έχει επηρεάσει καταλυτικά στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι τα πράγματα. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Παπαζήση και την κυρία Μάρκου, η οποία οργάνωσε αυτήν την σημαντική για μένα εκδήλωση, και βέβαια τον κύριο Λαμπρέλη, ο οποίος είναι διευθυντής της σειράς που εξέδωσε το έργο μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και βέβαια όλους εσάς, βλέπω πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα εδώ, για την παρουσία σας και την υπομονή σας στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε την παρουσίαση. Δυστυχώς είναι πιεστικός ο χρόνος σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του χώρου. Μπορούμε ωστόσο να παραμείνουμε έτσι για ένα καφέ, ένα ποτό και να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους εσάς για την υπομονή σας και νομίζω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε συναντήσεις με την μετοχή τόσο εκλεκτών καλεσμένων από το χώρο του στοχασμού. Ευχαριστούμε πολύ.